Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε άλλη μια Τρίτη, Τρίτη Τεχνολογίας, Cloud Technology Tuesday. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε? Καλά, εσύ? Είμαι καλά. Τι νέα, τι μας φέρνεις? Είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Σαββάτο 13 Μαΐου, η μέρα του Cloud Geekula, έχω να πω. Σε αυτά είμαστε πρώτοι. Έτσι, έτσι. Και για όσους δεν... ξέρεις, μπορεί να το χάσανε κάποιοι, ρε παιδί μου, ή να μην το πήρανε χαμπάρι. Ή μπορεί να μην κάνουν κέφι και όλας και το συγκεκριμένο cloud, το Azure. 13 Μαΐου ήταν μια μέρα αφιερωμένη στο Azure, που ήταν ένα παγκόσμιο, να το πω έτσι, global community event, που έτρεχε σε πάρα πολλές χώρες και πόλεις ανά τον κόσμο ταυτόχρονα. Ήταν 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά στην Ελλάδα έτρεξε 13 Μαΐου, ημέρα Σάββατο. Ήμερο νομίζω είναι στο κυρίως στην Αμερική και στο Global σωστά. Event. Σωστά, σωστά. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. 12-13-14. Αλλά στην Ελλάδα την τιμητική την είχε ημέρα Σάββατο, όπου έτρεξε τόσο Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Και εμείς είχαμε ανταποκριτές και στα δύο, απλώσαμε τα πλοκάμια μας. Εγώ πήγα να φάω... Technology Tuesdays βρέθηκε. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ είχα πάει να φάω τις μπουγάτσες μου και να μιλήσω για Azure. Και εσύ, Δημήτρη, έμεινες εδώ πέρα, εντός περιφέρειας, Γκαζάρτε, Αθήνα, όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο, έχω να πω, και στα δύο μέρη. Ωραία, ωραία εμπειρία. Εντάξει, εσύ, Γιώργο, είσαι λίγο πιο μαθημένος στη σκηνή. Για μένα ήταν η πρώτη φορά και ομολογώ ήταν εντυπωσιακό. Εγώ σε λίγο σαν τραγουδιάρης θα βγαίνω στη σκηνή, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πλέον τίποτε. Κάποτε, ας πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να βγω να μιλήσω σε κόσμο. Mm. Έτρεμα, ίδρωνα, κυκέδιζα, όλα μαζί. Μιλάμε, εντάξει, δεν. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Αλλά πλέον δεν. Ξέρεις, πλέον κάνω πιο πολύ focus σε αυτό, να πω την ιστορία μου και να αρχίσω να μοιραστώ αυτό που δεν μπορώ να μιλήσω στη γυναίκα μου. Εντάξει, να το μοιραστώ μόλις άλλο τριγύρω, γιατί η γυναίκα μου δεν θα καταλάβει τι λέω. Οπότε, και επειδή τη βλέπω εδώ πέρα όλη μέρα, ξέρεις, βγαίνω, λέω την τρέλα μου, μοιράζομαι τα ενδιαφέροντά μου και την αγάπη μου αναφορικά με αυτά που κάνω και έτσι μου περνάει, να το πω έτσι. Αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθώ. Πάντως, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε, αρκετός κόσμος και σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και ελπίζω 2024 να έχουμε πάλι τα ίδια. Πιστεύω πως θα τα έχουμε, γιατί το Global Azure πόσα χρόνια είναι, 11η χρονιά νομίζω παγκοσμίως, που από ό,τι λέγανε τα παιδιά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ήταν μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι η 10η, 11η χρονιά που διοργανώνεται, ναι, και είναι κάτι, ναι, φοβερό. Τρέχει σε όλο τον κόσμο. Σωστά, τις σωστά. Ίδιες ημερομηνίες. Εξαιρετικό. Σωστά, και σωστά. Πολλά, πολλά community σε πολλές χώρες. Έτσι δεν είναι ότι γίνεται σε 5-6 χώρες. Όχι, 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 όχι. 400 πλάς ομιλητές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή είναι backed από το vendor, από τη Microsoft. Εντάξει, ναι, μεν το υποστηρίζει, αλλά αυτοί που το κάνουν drive και τρέχουν και το διοργανώνουν και παραγγέλνουν τις πίτσες οι άνθρωποι και φροντίζουν όλοι να έχουν μια καρέκλα να κάτσουν, να ακούσουν και φτιάχνουν το πρόγραμμα των ομιλητών και αυτά, είναι τα ίδια το community. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σημαντική ερώτηση για να, και να κλείσουμε τώρα αυτά, γιατί νομίζω κουράσαμε. Για λέγε. Τι φάγατε το μεσημέρι της Θεσσαλονίκη? Κέτρινγκ είχαμε. Δεν είχαμε ντόπια εδέσματα, αλλά τα ντόπια εδέσματα πήγαμε μετά και τα καταναλώσαμε. Δηλαδή τα καταβροχθήσαμε. Δεν είχατε πίτσα, Πίτσα όχι, όχι. Κέτρινγκ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Catering. Άλλη πινελιά, άλλη αισθητική η Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται. Είχε και κάτι σολομούς, είχε κάτι τέτοια. Μιλάμε, εντάξει. Σκέψου τώρα Άζουρ. Άνοιξε. Άζου τώρα και Σολομόνατρος, εντάξει, άλλο πράγμα. Άνοιξε μπουφές εδώ, μπουφές, τέλος πάντων. Οι πίτσες που βγήκαν, εμείς πέσαμε με τα μούτρα, πραγματικά, έγινε σκοτεινός. Κοίτα, η αλήθεια ανοίγει την όρεξη στο cloud, δεν στο κρύβω. Από τη ψηλά που είσαι θα σου ανέβει η όρεξη. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οπότε είχε την τιμητική του το cloud το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, αλλά σήμερα είμαστε εδώ και όχι μόνο είμαστε εδώ. Δημήτρη, δεν είμαστε εμείς οι δύο εδώ πέρα. Δεν νομίζω μας έχει βαρεθεί ο κόσμος, μωρέ, αλλά εντάξει, μας αρέσει να έχουμε παρέα. Εγώ άκουσα ωραία λόγια και από κόσμο που είδα στο event. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, να θυμάστε ότι τους λες να πατάνε και ένα like όμως και subscribe. Εντάξει. Α, σας άρεσε. Like, subscribe έχετε πατήσει. Για άνοιξτε μία το κινητό σας τώρα, το κάνουμε όσο βλέπω. Να δω, δείξε μου. Δεν είμαι καθόλου πιεστικός, αλλά το κάνω πιο πολύ για εμάς, ξέρεις. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα είναι ότι ο κόσμος θαρώ δεν μας έχει βαρεθεί, αλλά όπως και να έχει σήμερα, έχουμε έναν τρίτο στην παρέα μας. Mm-hmm. Και αυτός ο τρίτος ονομάζεται Χρήστος Γαλανόπουλος. Είναι ένας
φανταστικός νεαρός, έχω να πω. Ξέρεις, το λέω έτσι εδώ πέρα, δύο γερόλικοι εδώ πέρα μιλάνε. Ένας νεαρός, ο οποίος έρχεται σήμερα στην παρέα μας για να μας μιλήσει για τη μάστιγα των ημερών που ονομάζεται DevOps. Χρήστο, καλώς ήρθες. Γεια σου, Χρήστο. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλώς σε βρήκαμε. Κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, εδώ πέρα. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Πάλι για cloud μιλάμε. Εντάξει, σήμερα θα αλλάξει λίγο, ρε παιδί μου, το ρεπερτόριο. Θα πάμε για DevOps. Αν και έχουμε ξαναμιλήσει, Δημήτρη, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, στο δικό μας. Σε full extent. Σε full extent. Έτσι ακριβώς. Μέχρι εκεί που μας παίρνει, ρε παιδί μου, μας πάρουν και εμείς τις ντομάτες. Εδώ έχουμε τώρα τον γκουρού, πώς να το πω, τον άνθρωπο τέλος πάντων που είναι η καθημερινότητά του, είναι κατά βάση, θα μας τα πει και ο ίδιος βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 100% DevOps η δουλειά του. Δεν ξέρω, ίσως να μας πει ο Χρήστος λίγο δύο λόγια για εκείνον. Βεβαίως. Φυσικά. Αρχικά να ευχαριστήσω για τις γιώσεις που με έχετε εδώ πέρα σαν καλεσμένο στην εκπομπή σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Λίγα πράγματα για μένα. Ονομάζομαι Χρήστος Γαλανόπουλος. Εργάζομαι περίπου τον τελευταίο 1,5 χρόνο σαν DevOps Engineer στην Performance Technologies και παράλληλα φοιτώ στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ολοκληρώνω το 4ο έτος σπουδών μου. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, η πλειονότητα της μέρας μου περιστρέφεται γύρω από τον DevOps, όπου αυτό και αν πατάει. Και πολύ συχνά τυχαίνει και αυτό να πατάει στο cloud και συγκεκριμένα στο Azure. Ό,τι σύμπτωση. Τυχαίο καθαρά. Τώρα που είπες Azure και επειδή ήσουν μαζί με τον Δημήτρη το προηγούμενο Σαββάτο, πώς φάνηκε αυτό το experience σε ένα τόσο μεγάλο community event? Ήτανε τρομερά. Δηλαδή, εγώ ήταν και η πρώτη μου φορά σαν speaker σε τόσο μεγάλο event. Έχω ξαναυπάρξει speaker σε event των Azurehits, που συνήθως είναι πιο μικρός ο κύκλος. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραίο και από την πρώτη όψη, δηλαδή με το που έφτανε. Εγώ που έφτασα ήταν δυνατά η μουσική, είχε full κόσμο και λέω: όπα, η μέρα ξεκινάει καλά, άρα θα προχωρήσει καλά. Και ήμουνα πολύ κοντά κιόλα στα slots του με τον Δημήτρη που μιλήσαμε στις ομιλίες μας το Σάββατο. Και γενικότερα ήταν πολύ ωραία σαν εμπειρία. Όσοι ήρθανε πιστεύω πέρασαν τρομερά. Ξέρεις, πέρα από την ομιλία, ρε παιδί μου, είναι ωραίο που έρχεσαι κοντά και με τον κόσμο. Εγώ αυτό λατρεύω πιο πολύ. Γιατί. Σίγουρα. Ξέρεις, και πολλές φορές περιμένω να τελειώσει, αν στο παρελθόν που είχα υπάρξει ομιλητής κτλ. Περίμενα πώς και πώς να τελειώσω, ούτως ώστε να κάτσω με τον κόσμο, να κάνω focus. Ναι, ρε παιδί μου, να κάτσω και με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να. Για κουβεντούλα αυτά. Σου δίνει το ελεύθερο. Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα για ό,τι tech θέλεις, χωρίς να νιώθεις κανένα έτσι. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Θυμίζω την κουβέντα που είχαμε με τον Κουτζανίδη για το Ζιάζιο, έτσι. Που λέγαμε, παρακινούσαμε και τον κόσμο να βγει, να μιλήσει, να τα πει. Ναι. Και Χρήστο, εύχομαι αυτό που κάνεις, ειλικρινά να συνεχίσεις να το κάνεις. Δηλαδή, όλο αυτό το πάθος που επιδεικνύεις, όλο αυτό το κάψιμο που ρίχνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, πράγματα που τρως τα μούτρα στη δουλειά και τα λοιπά, που βγαίνεις έξω και το μοιράζεσαι με άλλους, είτε με τρόπο γραπτό, είτε με τρόπο να βγεις μπροστά εσύ από τον κόσμο και να μιλήσεις. Εύχομαι να συνεχίσεις το κάνεις αυτό, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή, και εμείς εδώ πέρα, και εγώ και ο Δημήτρης, είναι κάτι που το αγαπάμε, αλλά αν το αγαπάς, να συνεχίσεις το αγαπάς, αυτό ευχόμαστε, και να συνεχίσεις το κάνεις ακόμα πιο έντονα. Και το ξεκίνησε, αν μου επιτρέπετε, πολύ νωρίς. Δηλαδή, σκεφτόμενος ότι σε τι φάση είναι που μας λέει ο Χρήστος, είναι στο 4ο έτος της σχολής του, έτσι. Εγώ στο 4ο έτος της σχολής μου ήμουν πολύ μακριά από ένα τέτοιο mindset να βγω, να μιλήσω σε public κλπ. Είναι καταπληκτικό. Άρα, μπορώ από τώρα να καταλάβω, να σκεφτώ ίσως πού μπορεί να είναι ο Χρήστος μετά από 10-15 χρόνια. Μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχει κάνει πολλά πράγματα μέχρι τότε. Το ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι όπως έχει ξεκινήσει και να πηγαίνει ακόμα και καλύτερα. Ωραία, ξεκινήσω τώρα με την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δημήτρη, σε διακόψα, ήθελες να πεις κάτι? Όχι, πες. Α, εντάξει, συνεχίζω. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Βέβαια, αν την απαντήσεις, δεν έχουμε να τα δώσουμε. Αλλά ξέρεις, καταλαβαίνεις, είναι λίγο παιχνίο. Ρε Χρήστο, γιατί DevOps, δηλαδή, τι απόφαση ήταν αυτή? Το είδες στον ύπνο σου, το είπε κάποιος φίλος σου, το διάβασες σε εφημερίδες? Πώς κατέληξες να κάνεις αυτό το πράγμα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος που ξυπνάει ένα πρωί και λέει θέλω να γίνω DevOps Engineer. Γιατί και η ίδια η φύση της δουλειάς προϋποθέτει κάποια γνώση ευρύτερη όσον αφορά πολλές διαφορετικές τεχνολογίες. Άρα το πιο πιθανό είναι να πειραματιστείς με διάφορα άλλα είδη
και είτε έρθεις από πιο operations background είτε από πιο developer background, να καταλήξεις εκεί άμα σου αρέσει κάτι τέτοιο, και θα αναφερθώ ακόμα στο τι ήταν αυτό που μου άρεσε εδώ. Αλλά γενικότερα η κατάσταση ήταν ότι εγώ είχα κάποιες προτάσεις για δουλειά και μία από αυτές ήταν για προγραμματιστή σε C++ κιόλας, που εγώ δεν έχω κρύψει την αγάπη μου για low level language όπως είχε C++. Ορθόδοξα πράγματα. Ορθόδοξη. Ορθόδοξη γλώσσα. Ορθόδοξη, ναι. Και η άλλη είναι η γλώσσα, λένε, αυτό που θέλουν να τιμωρούν τον εαυτό τους σε C++. Και ήταν και το DevOps. Απλά εγώ το επέλεξα αυτό γιατί θεωρώ ότι σου δίνει πολλή ελευθερία που μου αρέσει. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, μου αρέσει να λύνω προβλήματα και με δημιουργικό τρόπο και γενικότερα να μπορείς να πειραματιστείς το πώς θα προσεγγίσεις ένα πρόβλημα και τι λύση θα δώσεις. Και το DevOps, λόγω του ευρύ φάσματος που έχει, κάποιο τίτλο κιόλας να τον πάρεις, δηλαδή δεν είναι ότι σε περιορίζεις ένα συγκεκριμένα, μπορεί να χρειαστεί να γράψεις λίγο κώδικα, να χρειαστεί να κάνεις λίγο troubleshooting σε κάποιο virtual machine, να χρειαστεί να ασχοληθείς με infra, με Kubernetes, αγγίζει απ' όλα και θέλει γνώση για όλα, σε κάποια περισσότερα, σε κάποια λιγότερο. Μου έδινε αυτή τη δυνατότητα και αυτό μου άρεσε πολύ σε αυτό και γι' αυτό και το επέλεξα. Ναι, ναι. Γενικά το DevOps, παιδί μου... Βρίσκω λίγο... Επειδή μπαίνουμε και σε κλίμα εκλογών, έτσι σοσιαλιστικό το DevOps, αν το θέλεις, έτσι. Αριστερίζει λίγο. Όλοι, τους αγκαλιάζουμε όλους. Και αυτό εξαρτάται. Είναι το... Πώς το βλέπεις, ανάλογα που θέλεις να ασχοληθείς. Γιατί όπως είπα, μπορεί, και αυτό θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω, ότι μπορεί να κάνεις DevOps σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα, ή μπορεί να κάνεις DevOps σε πολλούς διαφορετικούς. Δηλαδή, μπορείς να πεις ασχολούμαι με DevOps όσον αφορά το cloud κυρίως. Ή μπορεί να πεις ότι μπορεί να το δω, δεν βλέπω διάφορα πράγματα και τα συνδυάζω. Και δεν περιορίζομαι σε ενός είδους έργου, ενός είδους project, για παράδειγμα. Ξέρεις, γενικά το DevOps, επειδή μου είναι και κάτι που τον μπερδεύουν και πολλοί κόσμος, ή αδυνατία να το κατανοήσει στο full extent. Γιατί προφανώς από το πρώτο συνθετικό της λέξης, όλοι τον μπερδεύουν ότι είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο software development. Και, ναι, και δεν είναι... αυτό το χάνουν το βάθος, παιδί μου, ότι γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο IT ευρύτερα ως μεθοδολογία, παύλα, practice κτλ. Και όλοι μένουν στο κομμάτι του software development, τον μπερδεύουν εκεί πέρα και μένουν εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, κάπως μένουν λίγο μακριά από αυτό, να το πω έτσι, γιατί αδυνατούν να το καταλάβουν το full extent. Παρερμηνία του γεγονότος ότι δεν λέει πουθενά software development. Λέει DevOps. Όχι. Δυνητικά μπορεί να κάνεις develop πολλά πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάνεις develop λογισμικό. Σωστά. Αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησε, φαντάζομαι, το DevOps, δεν υπήρχε το cloud στη διείσδυση που είχε σήμερα. Οπότε ξεκίνησε, φαντάζομαι, καταλαβαίνω εγώ από αυτά που έχω μελετήσει, από software ομάδες, από software κόσμο γενικότερα. Απλά λόγω του γεγονότος ότι σίγουρα ο κώδικας πλέον, το ότι μπορούμε πλέον να περιγράψουμε με κώδικα τα πάντα, έτσι, ακόμα και το, ξέρω εγώ, κάτι που φτιάχνουμε στο σπίτι μας, μια λάμπα που αναβοσβήνει, έτσι, πλέον το DevOps έχει ακουμπάει παντού. Είναι μια, θεωρώ, δεν ξέρω, Χρήστο, εσύ τι λες, σίγουρα μια, πολλές φορές έχω πει ότι έχει γίνει κατάχρηση του όρου σε κάποια πράγματα. Είναι λίγο μόδα, επίσης, αν το θέλεις, λόγω και των αναγκών που προκύπτουν από τις εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν κάποιος τουλάχιστον μπει στη διαδικασία, και πες μας και τη γνώμη σου εδώ, να καταλάβει τι είναι DevOps και να μπει στη διαδικασία, εγώ πιστεύω, να δανειστεί τα principles του DevOps και να τα κάνει apply στη δουλειά του για να βρει το benefit. Δεν ξέρω αν είσαι και εσύ στο ίδιο μήκος κύματος ή αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Να προσθέσω εγώ κάτι. Πάνω που πες για benefit, σε συνέχεια αυτό που θα μας το απαντήσει ο Χρήστος, αν θέλει βέβαια. Λοιπόν, τι ωφέλει είδε αυτός και έστριψε το τιμόνι προς αυτή την κατεύθυνση? Φυσικά. Ας το πιάσουμε συνεπώς από την αρχή. Τι είναι το DevOps? Δεν είναι μια τεχνολογία που θα πάει κάποιος να εφαρμόσει. Είναι κουλτούρα, είναι mindset. Και πιστεύω το έχουν ακούσει πάρα πολύ αυτό. Τώρα, το τι ενέχει μέσα αυτή η κουλτούρα, λόγω της φύσης αυτής της λέξης και το που την, με τι συνδέεις, δεν είναι εύκολο να πας και να βάλεις σαφείς κανόνες και ένα bullet list, για παράδειγμα, ότι αυτό και αυτό και αυτό είναι DevOps. Γιατί μιλάμε για κουλτούρα, μιλάμε για mindset, δεν μιλάμε για μια αυστηρή μεθοδολογία.
Προφανώς υπάρχουν metrics. Για παράδειγμα, υπάρχει το Dora, που είναι της Google, το DevOps, ένα ακρονίμιο, και σου δείχνει κάποια metrics με τα οποία, τέσσερα βασικά, μπορούμε να τα αναφέρουμε αν θέλετε, ενδεικτικά, που σου δείχνει και καλά πόσο DevOps friendly μπορεί να είναι ο οργανισμός σου. Αλλά δεν είναι να πεις ότι ξέρεις τι, άμα εφαρμόζω αυτά είμαι full DevOps, ή άμα δεν εφαρμόζω κάποια από αυτά ή δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά, δεν έχω DevOps. Είναι πιο πολύ στην κουλτούρα και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις καθημερινά προβλήματα. Άλλωστε, ο σκοπός του DevOps εξ αρχής ήταν να εξαλείψει τα silos που υπήρχαν μεταξύ της ομάδας των developers και της ομάδας της operation. Προφανώς πλέον δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο είδη ομάδων, υπάρχουν πλέον security ομάδες, υπάρχουν ομάδες που ασχολούνται αμυγώς με το cloud. Όμως το πρόβλημα επιμένει. Θέλω να πω ότι δεν εξέλιψες το πρόβλημα με τη δημιουργία περισσότερων ομάδων. Άρα οφείλεις να φροντίσεις, υιοθετώντας αυτή την κουλτούρα και αυτό το mindset, να μπορείς να έχεις σωστό collaboration μεταξύ αυτών των ομάδων για να μπορέσεις να παράξεις ένα ποιοτικό αποτέλεσμα για τον end user, για τον πελάτη, οποιοδήποτε είναι αυτός. Ευχαριστώ αυτό. Σε συνέχεια αυτό που είπες, άρα οι άνθρωποι που ήταν παραδοσιακά dev έρχονται πιο κοντά με τους ανθρώπους που ήταν παραδοσιακά ops. Συμβαίνει και το άλλο, δηλαδή σύμφωνα με αυτό το practice, να το πούμε, που λέμε DevOps, ενδέχεται ο dev αυτό που θα αναπτύξει, να το πω έτσι, να αναλάβει end-to-end και το ops τις λύσεις, παύλα software, να το πω, υπηρεσίες που θα αναπτύξει, δηλαδή στο full extent, δηλαδή, ξέρεις, από το development μέχρι το operations, να το αναλάβει end-to-end. Ή έρχεται κάποιος άλλος ops, ο οποίος θα δανειστεί στοιχεία που έχει ένας dev άνθρωπος, θα έρθουν πιο κοντά και θα αρχίσουν να εξυτυλίγεται αυτό που λέγεται η κουλτούρα του DevOps. Εντάξει, προφανώς ανάλογα με την πολυπλοκότητα κάθε έργου, δεν μπορεί εύκολα ένας developer να πάει και να κάνει, ας πούμε, design όλη την αρχιτεκτονική ή τον premise ή στο cloud. Mm-hmm. Ωστόσο, πλέον, λόγω του cloud που έχει πει πολύ δυνατά στη ζωή μας, είναι εύκολο να έχει μια αλφα γνώμη για το πώς μπορεί να στεθεί και τι θα είναι το optimal. Επίσης, με τη διαδικασία του DevOps, που εν τέλει ενέχει μέσα του πολύ έντονα automation, και εκεί έρχεται και όροι όπως έχουμε δει, που είναι προσπαθούμε να κάνουμε πλέον τα πάντα as code. Είναι πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί ο developer με τον operations. Άμα θέλεις να πεις αυτό που θα γράψει το infrastructure as code operations, ή επειδή μπορεί να χαρακτηριστεί και DevOps, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι εν τέλει, όσο περισσότερο πάμε στο cloud και όσο λιγότερο είναι αισθητή η ανάγκη για να κάνεις maintain κάποιο server, προφανώς αυτή η ανάγκη θα κάνει persist, αλλά όχι στο βαθμό που ήταν, τουλάχιστον στο cloud, γιατί παίρνεις πολλά έτοιμα solutions, το operations θα κάνει ένα βήμα πιο κοντά προς τον DevOps. Δηλαδή θα αρχίσει να εμπλέκεται περισσότερο ενεργά στη διαδικασία του, OK, έχω τον κώδικα. Πώς μπορώ να αυτοματοποιήσω τον τρόπο που θα κάνω deploy το κώδικα? Γιατί πλέον δεν με απασχολεί πώς θα πάω στο hypervisor να κόψω το VM, να το σετάρω και όλα αυτά. Το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί π.χ. μπορώ να στήσω ένα VM στο Azure. Πώς θα το στήσω αυτό? Με το infrastructure as code. Πώς θα το αυτοματοποιήσω αυτό έτσι ώστε να θέλω 10 VM σε 10 διαφορετικά περιβάλλοντα για 10 διαφορετικές εφαρμογές να το κάνω γρήγορα και να μην κουράζομαι ή να μην κάνω σφάλματα επειδή πρέπει να το κάνω manual? Μπαίνουν τέτοιες έννοιες στον operations. Άρα εγώ αυτό βλέπω. Να γίνεται ένα shift λίγο του operation προς τον DevOps. Γιατί ο developer που γράφει κώδικα, OK, είναι πιο εύκολο να συνεργαστεί, αλλά εν τέλει δίνει κάποια requirements για το που θέλει να κάτσει ο κώδικας του, αλλά δεν θα κάτσει την εμπλακή για να configurare τον server καθ' αυτό που θα σερβίρει ένα website, φερρυπίν. Τέλεια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πριν μπούμε λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι του DevOps, είναι πώς εσύ ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο τέταρτο έτος των σπουδών του, έστω στο τρίτο έτος, ας πούμε, ότι μιας και έχεις, μας είπες, νομίζω, εδώ και 1-1,5 χρόνο εργάζεσαι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θες να μας πεις λίγο πώς θυμάσαι να ήταν το ερέθισμα που άρχισες να ακούς τα πρώτα πράγματα, αν είναι κάτι που σαν θέμα διδάσκεται με κάποιο τρόπο ή αν ακούγεται στους ακαδημαϊκούς χώρους, αν θες, στα πανεπιστήμια σήμερα στην Ελλάδα, γιατί και εγώ με τον Γιώργο, ας πούμε, που είμαστε λίγο παλαιότεροι, έτσι, αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια δεν τα είχαμε ακούσει ποτέ αυτά. Στη δουλειά άρχισαμε να τα ακούμε, τουλάχιστον τα τελευταία, μέσα, τέλος πάντων, εδώ και
10 χρόνια, απλά τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε και λίγο με αυτό. Εσύ πώς έπιασες το πρώτο ερέθισμα? Είχε να κάνει με το περιβάλλον του Πανεπιστημίου, κάπως ψάχνοντας, με φίλους? Για πες μας λίγο αν θες αυτό το κομμάτι. Φυσικά. Το αστείο είναι εδώ πέρα ότι εγώ είχα αρχίσει να κάνω implement βάσει κάποιων DevOps νοοτροπιών, άμα θέλετε έτσι, χωρίς να το αντιλαμβάνομαι ούτε καν ο ίδιος ότι γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχα γνώση του TST. Για παράδειγμα, είχα χτίσει ένα μικρό FTP, ας πούμε, server ή ένα simulation αυτό σε C, και μετά ψάχνοντας λίγο εκεί πέρα στο GitHub, ήθελα να δω πώς μπορώ να αυτοματοποιήσω τη διαδικασία του, πώς να κάνω compile τη C, να τρέξω κάποια test, να παράγω ένα object αντικείμενο στο τέλος και να το έχω σαν artifact κάπου. Και έφτιαξε ένα δικό σου GitHub, θα μας πεις. Και έφτιαξε ένα δικό μου pipeline, όχι. Ναι, χωρίς να αντιλαμβάνομαι, αλλά ακόμα και εκεί, δηλαδή, χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς εστί DevOps, άμα ασχολείσαι με κάτι, και πιστεύω εκεί πέρα θα το γυρίσω και πάλι μετά με το πανεπιστήμιο, τα προβλήματα και οι δυσκολίες όταν θέλεις να κάνεις κάτι αποτελεσματικά και γρήγορα και αξιόπιστα, σε αναγκάζουν. Δηλαδή, είναι μονόδρομος από αυτή την άποψη. Άμα λύσεις γίνεις πρώτο... ευρηματικός, δημιουργικός, δηλαδή, λες. Ναι, γιατί άμα λύσεις το πρόβλημα του, OK, το έφτιαξα αυτό που ήθελα. Και λες, OK, αυτό εγώ το επαναλαμβάνω καθημερινά στη ζωή μου. Θέλω να βρω έναν τρόπο, όπως περισσότεροι θεωρώ από εμάς, σε κάθε διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά στη ζωή μας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, είτε να την απλοποιήσουμε, είτε αν έχουμε τη δυνατότητα να την αυτοματοποιήσουμε εξ ολοκλήρου, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε να ασχολούμαστε με αυτή κάθε μέρα. Και να εξαλείψουμε και τις πιθανότητες, να μειώσουμε, αν όχι και εξαλείψουμε, τις πιθανότητες λάθους. Γιατί μια μέρα, π.χ., μπορεί να μην νιώθουμε 100% ή να έχουμε την προσοχή μας κάτι άλλο. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε στο day to day μας και σε απλές ανθρώπινες τέτοιες μπορεί να εφαρμοστούν και στον κόσμο του IT αντίστοιχα. Άρα ναι. Τώρα, όσον αφορά τα πανεπιστήμια που με ρώτησε Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι δεν διδάσκεται κάτι ακριβώς. Μπορεί να πιάσεις κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως δεν εξηγούνται με τρόπο συριακό, να σε πιάσει από την αρχή, να σε κάνει ένα βήμα πιο μπροστά και άλλο ένα και άλλο ένα, έτσι ώστε να αποκτήσει μια πλήρη γνώση του αντικειμένου. Μπορεί να δεις λίγο Docker, για παράδειγμα, που εισάγεται στις έννοιες, στην ομπρέλα του DevOps. Πολύ δύσκολα να δεις κάτι Kubernetes σαν έννοια μόνο να το ακούσεις, να ακούσεις λίγο για virtualization, το οποίο από τη μία, δεδομένου της αγοράς εργασίας που υπάρχει μια έντονη ανάγκη για αυτούς τους μηχανικούς, φανερώνει μια έτσι έλλειψη. Αυτό από την άλλη, δεν είναι και τόσο εύκολο να διδαχθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορείς να πας να μιλήσεις για Docker και Kubernetes και όλα αυτά, αν δεν έχει καταλάβει ο άλλος γιατί χρειάστηκε αυτό εν τέλει. Γιατί δεν μπορώ να το τρέξω από το PC μου. Που για να μπει στο Docker πρέπει πρώτα να περάσει από το virtualization. Για να έχεις... Γιατί ο στόχος, θεωρώ, εν τέλει είναι να έχεις μια, αν όχι λεπτομερή γνώση περί όλων, να έχεις μια σφαιρική γνώση και να πεις: OK, έχω το Docker, ξέρω να το χρησιμοποιώ και προέκυψε ως αυτή η ανάγκη. Για να μπορείς και να, όταν κληθεί κάποιος να σου πει okay, γιατί το χρησιμοποιούμε ή ταιριάζει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ ή όχι. Να μπορείς να δώσεις μια απάντηση με τεκμηριωμένη. Άρα είναι πολύ δύσκολο να μπει σε τέτοια δυσνόητα και δυσνόητους τόπους χωρίς να υπάρχει κάποια προεργασία. Ενώ καλείσαι ακόμα να μάθεις τα βασικά εκεί πέρα. Δηλαδή να βάζεις Εγώ δύο πράγματα... Ίσως, Γιώργο, δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Εγώ δύο πράγματα θέλω να... Σε αυτά που είπε ο Χρήστος να τονίσω. Εδώ μια τοποθέτηση ήθελα. Εδώ ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. Γιατί το virtualization και είναι ο τομέας μου εδώ. Α, σου χτύπησε καμπανάκι, σίγουρα. Ναι, το τα έλεγα για πριν. Το τα έλεγα και πριν κιόλας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χρήστος. Γιατί δεν μπορείς να πας κατευθείαν σε αυτά χωρίς να ξέρουν. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός πανεπιστημίου, δηλαδή είναι σε όριμη ηλικία και μπερδεύουν, ας πούμε, τα containers με τα virtual machines. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον σε ένα φοιτητή που προσπαθεί να το πιάσει από το μηδέν, γιατί ενδέχεται, πώς το πω, να σοβαρά να ασχολήθηκε με υπολογιστικά το πρώτο έτος της φοίτησης. Σίγουρα έχεις αρκετούς φοιτητές τέτοιους, Χρήστο. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, ξέρεις, να κάνουν κάτι άλλο πέρα από Facebook, στον υπολογιστή, αυτό εννοώ, και από gaming. Κατάλαβες, να δοκιμάζουν και κάτι, ρε παιδί μου. Ναι, πολλοί ακόμα τα μπερδεύουν και ξέρεις. Ακόμα και το containers είναι μία μορφή virtualization. Τι μορφή είναι operating system virtualization? Ακόμα και αυτό, για να μπορέσεις να το εξηγήσεις, πρέπει να ανατρέξεις ακόμα πιο πίσω στο χρόνο και στην τεχνολογία να εξηγήσεις τι είναι το virtualization. Οπότε συμφωνώ γι' αυτό. Συμφωνώ και επαυξάνω.
Αυτό ο λόγος είναι εσένα, Δημήτρη. Εγώ έκανα την τοποθέτησή μου για το virtualization. Εγώ θα τοποθέτηση, θα πω το εξής. Είναι πολύ ενδιαφέρον τη στιγμή που όλοι οι επιχειρηματίες, αν το θέλεις, ή τα μεγάλα στελέχη εταιριών, συζητούν μόνιμα για την έλλειψη προσωπικού, έτσι, και εξειδικευμένου προσωπικού. Και πώς αυτό συνδέεται με την άλλη κουβέντα, το κατά πόσο τα πανεπιστήμια συνδέονται με την αγορά εργασίας, πόσο έτοιμοι βγαίνουν άνθρωποι από τα πανεπιστήμια κατευθείαν να μπορέσουν να πάνε σε μια δουλειά. Το καταλαβαίνω πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να κάνουμε στο πρώτο εξάμεινο DevOps, έτσι. Κατά πόσο όμως μπορούμε να εισάγουμε τους ανθρώπους που θέλουμε, που τους χρειαζόμαστε σε εκείνο το σημείο, σε αυτές τις έννοιες, έστω ότι να σου πω, σαν ένα μάθημα επιλογή στο τελευταίο εξάμεινο. Για κάτι τέτοιο μιλάμε. Έτσι, προφανώς δεν μιλάμε για να μιλήσουμε για DevOps από το πρώτο έτος. Και η άλλη έτσι, σημείωση που θέλω να κάνω σε αυτό που είπε πιο πριν ο Χρήστος στη δική του τοποθέτηση ήταν κατά πόσο αυτό που περιέγραψε ο ίδιος, το πώς δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο μελετούσε ή έλυνε τα προβλήματα που του βάζανε ας πούμε, στα μαθήματά του ή εφάρμοζε κάτι, την επαναληψιμότητα δηλαδή που μας περιέγραψε νωρίτερα και το πώς ήθελε να τη βγάλει από την καθημερινότητά του, είναι κουλτούρα. Για να γυρίσω ακόμη πιο πίσω στην πιο προηγούμενη τοποθέτησή του. Αυτό είναι mindset, είναι κουλτούρα. Δεν είναι απλά μια συνήθεια ή ένα σκριτάκι που έγραψα. Το να θες αυτό που κάνεις κάθε μέρα με τον ίδιο τρόπο να το πεις, να το βγάλεις από την καθημερινότητά σου, ρε παιδί μου. Χρήστο, ίσως μπορεί να θυμάσαι και από τη δικιά μου την παρουσίαση κάποια τέτοιες έννοιες που προσπάθησα να εισάγω προχθές. Δεν είναι εύκολο όλοι οι άνθρωποι να πούνε ότι πω ρε παιδιά, εδώ βλέπω μια επανάληψη, μήπως να το κάνω λίγο καλύτερα. Δεν το κάνουν όλοι και είναι κουλτούρα την οποία προσπαθούμε κι εμείς εδώ που είμαστε, στην ουσία στους συνεργάτες μας, είτε στην ίδια εταιρεία είτε στους πελάτες μας, να την εισάγουμε σαν κουλτούρα στην καθημερινότητά τους, με σκοπό να τους δείξουμε ότι μπορούν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Έλα. Εδώ θέλω να σου πω ότι είχα πιάσει κουβέντα με ένα γνωστό μου κάποτε, ο οποίος είχε γίνει άσος στο PowerShell. Mm-hmm. Και έγραφε όλη την ώρα σκρίπτα, ρε παιδί μου, από το μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει. Και του λέω, ρε μαν, πώς ξεκίνησες με την όλη φάση εδώ πέρα? Και μου λέει, ρε φίλε, με τεμπέλης. Βαριόμουν να κάνω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Οπότε άρχισα να γράφω scripts για να κάνω λιγότερα πράγματα και επαναλαμβανόμενα tasks. Να επαναλαμβάνω. Οπότε η τεμπελιά του ήταν αυτό που τον όθησε και το παραδέχτηκε κιόλας. Και το παραδέχτηκε. Ναι, έτσι ξέρεις, να κάνω έτσι μια παρέμβαση αστεία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτό και γενικότερα ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τα πανεπιστήμια, επειδή το ζω κιόλας τώρα. Μπορεί αυτό που είπε ο Δημήτρης να μπουν. Απλά εγώ θεωρώ το πρώτο βασικό που αρκετά στο δίνουν είναι να σου δώσουν κάποιες θεμελιώδεις προγραμματιστικές αρχές. Και γιατί το λέω αυτό? Ανεξάρτητα αν θα γίνεις προγραμματιστής ή όχι, όλα τα προβλήματα, επειδή ο προγραμματισμός είναι στη ρίζα του το τρόπος επίλυσης προβλημάτων με μια προσέγγιση ορθολογική. Άρα, άμα σου μάθει να σκέφτεσαι σωστά, δηλαδή ότι, okay, γιατί να τμηματοποιήσω τον κώδικά μου? Γιατί να μην έχω 100 φορές το ίδιο πράγμα και να το γράψω σε μια συνάρτηση? Γιατί να έχω καθαρά αρχεία? Γιατί να έχω σύνταξη? Όλα είναι αρχές. Άμα τα ενσωματώσεις σαν αρχές, μετά θα τα βλέπει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε κομμάτι εργασίας του. Και προφανώς αυτό ποτέ δεν είναι αργά για να γίνει. Άρα, άμα κάνεις κάτι και μάθεις να το κάνεις συνέχεια με έναν τρόπο, το έλεγα και στον Δημήτρη το Σάββατο, μετά δεν είναι. Το μυαλό σου σε αναγκάζει να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν μου πεις πάμε να κάνουμε κάτι έτσι γρήγορα, θα γίνει με. Εντάξει, ο καθένας έχει. Θα πεις όπα, στακά. Όχι, γρήγορα θα το κάνουμε. Απλά θα είναι καθαρό, θα είναι τιμηματοποιημένο. Με comments. Ναι, με οτιδήποτε χρειάζεται. Γιατί μένει στην οτροπία σου να παράγεις κάτι ποιοτικό και για τον ίδιο στον εαυτό, για να διευκολύνεις τον εαυτό σου στο μέλλον. Αν θες κάποιον άλλο. Ναι. Ακόμα και για τον ίδιο. Εγώ συνήθως όταν γράφω κάτι, ρε παιδί μου, ένα configuration κτλ. Προσπαθώ να το κάνω με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε αν το κάνει pick up κάποιος άλλος ή το ανοίξει, να μπορεί να καταλάβει σχετικά εύκολα, ξαναλέω, με αστερίσκο, περί τίνος πρόκειται. Αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου και με βοηθάει έτσι να. Self-documenting code, το λένε αυτό. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, έτσι, το συντακτικό μου για να το δομήσω. Δηλαδή, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος γρήγορα να κάνει catch-up περί τίνος πρόκειται αυτό που θα δει. Γιώργο, ψυχάρα, είσαι ψυχάρα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Όλες αυτές οι αρχές, επειδή λογισμικό γράφεται από πολύ παλιά, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες,
Άρα υπάρχουν κάποια best practices τα οποία έχουν λόγο ύπαρξης μετά από μελέτες και πορίσματα και άτομα που έχουν φάει τη μούρη τους σε πολλά χρόνια. Άρα έχει νόημα να τα υιοθετείς και να μπορείς να προσπαθείς να τα εφαρμόσεις και σε άλλους τομείς της πληροφορικής και όχι απαραίτητα μόνο την ανάπτυξη κάποιου λογισμικού. Όπως π.χ. είναι το DRY, ένα άφερπιν, που είναι Don't Repeat Yourself. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει και να πει «ΟΚ, okay, από εδώ ξεκινάμε, πάμε automation». Γιατί δεν θέλω να κάνω repeat τον εαυτό. Mm-hmm. Συμφωνώ. Γιώργο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θες να κάνεις λίγο εσύ. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ήθελα να πω είναι σε συνέχεια μιας λέξης που είπες. Ανέφερες μια πάρα πολύ δημοφιλή πλατφόρμα, η οποία είναι αρκετά δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, έχω να πω. Αρκετά τελευταία χρόνια. Και δεν άλλη από το GitHub. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για αυτούς που έχουν ασπαστεί γενικά αυτόν τον τρόπο να δουλεύουν, αυτό το DevOps που λέμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για αυτούς. Βέβαια, εδώ υπάρχει το μπέρδεμα. Το ότι πάρα πολλοί μπερδεύουν το GitHub ως ένα τεράστιο space που είναι μόνο Git repos. Εντάξει. Θες να μας πεις, Χρήστο, τι ισχύει και πώς το βλέπεις εσύ σαν πλατφόρμα και σε τι extent μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα οργανισμό. Εντάξει, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει ένα bias προς αυτή την πλατφόρμα. Ναι, σίγουρα. Βάζει το disclaimer του. Αγαπημένη μου, το λέω για να... Εντάξει, θα κοπείς το μοντάζ, εντάξει Χρήστο. Και ναι, γενικότερα το misconception που αναφέρεις Γιώργο είναι πολύ συχνό. Δηλαδή βλέπουν το GitHub σαν ένα χώρο που μπορεί να κάνουν host ένα Git repo τους, το οποίο είναι μια εσφαλμένη οπτική, διότι η πλατφόρμα αυτή έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να προσφέρει όλα τα capability DevOps, όλα τα κύρια τουλάχιστον και DevOps capabilities που μπορεί να θέλει ένας οργανισμός. Από άποψη CI/CD, από άποψη security, από άποψη registry για artifact, packages, docker images και από άποψη project management. Στα δίνει όλα σε ένα με ένα bundle και υπάρχει αυτό το misconception. Σου δίνει πολύ πολύ περισσότερη πλατφόρμα από ότι υπάρχει η αντίληψη εκεί έξω. Άρα, άρα έχει έτσι, αρκετά μεγάλο βάθος να πούμε στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι μόνο τα repos εκεί πέρα, τα Git repos τα οποία θα πετάξουν τον κώδικά τους, θα δουλεύουν ένα projectάκι στον ελεύθερο χρόνο, θα το βάλουν επάνω ή κάτι που θέλουν να είναι public, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το misconception, να το πω έτσι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και μετά δίνω το λόγο στο Δημήτρη να ολοκληρώσει αυτό που ήθελα να ρωτήσει, είναι ότι γενικά εγώ έτσι με οργανισμούς που έχω δουλέψει, τουλάχιστον από τελευταία 2,5 χρόνια που ασχολούμαι με το Infras Code, γιατί δεν είναι ότι ασχολούμουν. Εντάξει, το PowerShell εν μέρη μπορείς να το πεις ότι φτάνει σε ένα σημείο το Infras Code και τα λοιπά, αλλά είναι τρόπος imperative, δεν είναι declarative. Είναι κώδικας, εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι κώδικας. Κάπου πρέπει να το βάλεις. Ναι, ναι, πρέπει να το χτίσεις από τα θεμέλια για να φτάσει εκεί. Δηλαδή δεν σου δίνει την ίδια εμπειρία χρήσης όπως είναι το declarative. Η εμπειρία που έχω δουλεύοντας με πελάτες και χρησιμοποιώντας infrastructure as code tooling και πλατφόρμες όπως είναι το GitHub κτλ. Είναι ότι γενικά χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες πάρα πολύ. Βλέπε TFS, βλέπε Azure DevOps κτλ. Και αυτό που δεν έχω δει εγώ, τουλάχιστον δεν έχει τύχει σε μένα, είναι οι large enterprises να χρησιμοποιούν το GitHub. Αυτό είναι μύθος ή αλήθεια ότι δεν είναι έτσι για large enterprises και τα λοιπά. Δηλαδή χάνει κάτι, για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Ή τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ και το έχεις δει εσύ Χρήστο. Μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό. Αλλά πριν συνεχίσεις και ο Δημήτρης να σε πυροβολήσει με άλλη μια ερώτηση ή τουλάχιστον να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να πει. Έτσι, όχι, απλά υπάρχει ένα, επειδή μιλάγαμε για misconceptions νωρίτερα, ήθελα να πω ότι πολλοί άνθρωποι που είναι μη εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους μπερδεύουν το Git με το GitHub και με το GitLab. Ναι, θα διαχωρίσουμε όλα. Άλλο και αυτό, άλλο και αυτό. Και τα δύο. Άλλο και αυτό. Ωραία, άρα ας απαντήσω πρώτα στο Δημήτρη. Λοιπόν, το Git είναι ένα version control system και έχει όλα τα ωφέλη που σου δίνει το version control με το κύριο ότι μπορείς να κάνεις revert, να πας πίσω σε παλιότερες version του κώδικα. Είναι σαν να σου κρατάει μια μικρή βάση δεδομένων και, για κάθε, και να παίρνει snapshot κάθε commit που κάνεις από το repository σου.
Και μετά από αυτά τα snapshot τα κρατάει με τέτοιο τρόπο και είναι αρκετά έξυπνο και εξελιγμένο, έτσι ώστε να κρατάει μόνο τη διαφορά μεταξύ των snapshot αυτών. Και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να γυρίσεις οποιοδήποτε point in time θέλεις στο παρελθόν πολύ εύκολα. Άρα δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να κάνουμε version 1, version 2, version 3 φακέλους και να μην τελειώνει καθόλου η επιφάνεια εργασίας. Άρα σου λέει, ένα από τα προβλήματα που σου δίνει αυτό. Μετά σου λύνει τα χέρια πολύ στο collaboration, γιατί μπορείς πολύ εύκολα να δεις ποιος έκανε τι, πού έκανε την αλλαγή. Αυτά είναι κάποια από τα κύρια points. Μετά σου δίνει και άλλες δυνατότητες, τις οποίες δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να κάνουμε deep dive τώρα. Θέλει ένα μόνο του, η αλήθεια είναι. Είναι τρομερή. Σίγουρα. Βάλε στη λίστα ένα επεισόδιο Git. Μπορούμε Git να τα ξαναπούμε τότε. Git for Dummies, Δημήτρη. Σωστό. Εύκολα. Ή πώς να ξεκινήσεις με το Git. Εύκολα, όχι απλά εύκολα, πανεύκολα. Πανεύκολα. Τι, σε έφτιαξα. Το φτιάξαμε, το Χρήστο, εδώ το φτιάξαμε. Έχω κάνει ένα, παλιότερα είχα κάνει ένα τέτοιο. Και Χρήστο, νομίζω. Τέλος φεύγουν όλοι και ξέρουν και μέχρι να κάνουν και pull request και merges και όλα αυτά που δουλεύουν. Νομίζω θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Εντάξει. Το βγάλουμε ένα διαρκεία του παιδιού. Και interactively. Εννοείται. Καλά, δεν θα. Τη φάτσα σου θα αντέχνει λίγο, ρε παιδί μου. Μόνο την οθόνη σου θα αντέχνει και θα μιλά. Αυτό. Ωραία, θα το κανονίσουμε για... αυτό. Θα το κανονίσουμε αυτό. Πολύ ωραία ιδέα. Είδες. Βραδιάτικα, τι ιδέες κατεβαίνουν. Ήσουν στο Git, λέγαμε μετά εκεί για τα misconception, να μας πεις και για το Git. Ναι, το GitHub είναι code hosting platform. Δηλαδή είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς να έχεις ένα Git repo. Και γιατί να το έχεις σε μια πλατφόρμα, γιατί okay, έστω ότι φτιάχνεις ένα repo local. Οι πιθανότητες είναι άμα συνεργάζεσαι σε κάποιο project με κάποιον άλλο να μην το θέλεις μόνο local. Άρα θέλεις ένα remote location όπου γίνεται store το repository σου. Και αυτό τι γίνεται, κάνεις sync με το remote, το έχεις και εσύ local, κάνεις αλλαγές σου, τις πουσάρεις στο remote και μπορεί να το κάνουν και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να υπάρχει ένα alpha collaboration. Το GitLab είναι αντίστοιχη πλατφόρμα με το GitHub. Δεν έχουν κάποια, εννοώ, ο σκοπός τους δεν είναι διαφορετικός. Στο ίδιο, τα ίδια προβλήματα επιδιώκουν να επιλύσουν. Και τα δύο είναι ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Είναι ανταγωνιστικές εταιρείες που παρέχουν ίδια solutions, απλά με διαφορετικούς τρόπους και ζυγίζεις και διαλέγεις. Οπότε σε αυτό ελπίζω που... να έγινε clarify στον κόσμο. Νομίζω, ναι, πιστεύω. Crystal clear. Ο Γιώργος είχε ρωτήσει να πούμε λίγο για το GitHub και η ερώτηση του Γιώργου ήταν για το GitHub και κατά πόσο μπορεί να καλύψει ανάγκες σε enterprise επίπεδο. Ναι, μου άρεσε πολύ η ερώτηση του Γιώργου, η αλήθεια είναι. Και η απάντησή μου είναι ότι ναι, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός πολύ μεγάλου οργανισμού. Εξαρτάται. Εκτός αν δεν θεωρείτε μεγάλος οργανισμός, π.χ. η Google, η Microsoft, γιατί όλες αυτές, άμα δεις τα repo τους, εκεί πέρα βρίσκονται και είναι και σε μόνο repo μάλιστα. Που σημαίνει αυτό, όλα αυτό. Τα project, όλα αυτά σε ένα repo μόνο. Έριξε και το καρφάκι πέρα... το Χριστός. Το ρίξε το καρφάκι του. Για πάμε, Χριστό. Πάμε. Μ' αρέσει όπως ξεκίνησες. Ναι, και μπορεί, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, μπορεί. Απλά πολύ συχνά τι γίνεται και δεν το σκέφτεται κανείς, επειδή το GitHub όσον αφορά τα features που προσφέρει σαν DevOps capabilities έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα το security το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δει τρομερή εξέλιξη και θα μπούμε και σε αυτό πιο μετά. Έχει δει τρομερή εξέλιξη όσον αφορά τα features και τις δυνατότητες που σου δίνει. Όπως και το CI/CD με το GitHub Actions. Μπορείς να... Και ποιο είναι το καλό με το GitHub σε όλο αυτό? Ότι εξακολουθεί να είναι να στοχεύει στο μέσο developer. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να έχεις όλα τα benefits με αυτά τα DevOps capabilities. Αλλά επειδή είναι και developer native σαν εργαλείο, σου κάνει πολύ εύκολο να βρεις, να φτιάξεις δικά σου solutions για παράδειγμα ή δικά σου actions για παράδειγμα στο GitHub Actions. Mm-hmm. Πολύ εύκολα. Mm-hmm. Επειδή ο μέσος του χρήστη, στον οποίο αποσκοπεί, είναι ένας developer. Άρα σου λέει, okay, πάρε όλο το πακέτο με όλα αυτά, αλλά επειδή ξέρω ότι σου αρέσει να τροποποιείς τα πράγματα και να τα έχεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τις ιδιοτροπίες σου, σου δίνω και αυτές τις δυνατότητες. Οπότε λέμε ναι σε large enterprises και όπως είπες εσύ, υπάρχουν συγκεκριμένα references εκεί πέρα και παραδείγματα όπου τεράστιοι big tech οργανισμοί το χρησιμοποιούν. Άρα, why not ένα οποιοδήποτε άλλο enterprise. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε δεν έχει να χάσει κάτι. Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα, είναι ότι η παρανόηση ή κάποιοι τον μπερδεύουν έτσι και επειδή είναι πάρα πολύ open στον κόσμο το GitHub, οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα repo εκεί πέρα και είναι εντελώς δωρεάν τα repos, δεν είναι. Εντάξει, προφανώς έχει και paid πλάνα. Οπότε, ξέρεις, κάπου υπάρχει μια παρανόηση, σου λέει, ξέρεις, παρά είναι open ή ο κόσμος βάζει εκεί πέρα free πράγματα ή απλά είναι Git repo αποθήκη κτλ.
ξέρεις, πολλοί δεν καταλαβαίνουν το full extended κατά πόσο έχει μέσα enterprise features που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε small είτε σε large enterprises. Ακριβώς. Ειδικά όσον αφορά αυτό που είπες, επειδή συνεργάζονται, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό ότι επειδή είναι developer friendly και όλο αυτό, συνεργάζονται με πολλά communities και επειδή είναι open source. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι drawback, ίσα ίσα είναι benefit. Γιατί βλέπουν εύκολα ποιες είναι οι ανάγκες έξω στην αγορά και από το open source που είναι πολύ βασικό. Δηλαδή δεν μπορείς να χτίσεις σχεδόν τίποτα αν δεν ήταν open source. Πάρε τα εργαλεία που χρησιμοποιείς για το infrastructure as code σου. Άμα σου λέγει, OK, εγώ την bicep δεν τη δίνω να την έχεις έτσι, να τη χρησιμοποιείς. Ναι. Όλα αυτά είναι open source. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα αυτά που χρησιμοποιεί υπάρχει επειδή είναι open source. Και επειδή υπάρχει αυτό γενικότερα εκεί έξω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Άρα τι πάνε, υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση. Και όσον αφορά το security και όλα αυτά, τα εργαλεία που έχουν βάλει μπορούν να σε προστατέψουν, να σου καλύψουν όλες τις ανάγκες όσον αφορά και compliance, risk mitigation, οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς και μπορεί να σε ανησυχεί όσον αφορά το security, όσον αφορά το compliance, όσον αφορά να έχεις πώληση στον οργανισμό και όλα αυτά, μπορούν να τεθούν σε επίπεδο οργανισμού και μάλιστα με πολύ εύκολο και granular τρόπο. Έφαγα μια φλασιά τώρα. Παρένθεση. 2018, η Microsoft εξαγοράζει το GitHub. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα θυμάμαι και τη μέρα να το συζητάμε. Δεν θυμάμαι, στα προφίλια είχαν κατέβει. Στα προφίλια είχαν κατέβει. Το είχαν γεμίσει κάτω στο κέντρο. Έκανε στον κόσμο αυτή η κίνηση και πόσες, αν το θέλετε, πόσο άγχος πιο φαντάζομαι δημιούργησε στο τι θα γίνει το GitHub. Δηλαδή μια τόσο ανοιχτή πλατφόρμα διαχρονικά. Κατά πόσο η Microsoft, πώς πρόκειται να θα την το εκμεταλλευτεί, να την μεταχειριστεί. Θα το εκμεταλλευτεί, θα το αλλοιώσει. Ναι, να χάσει, να αλλάξει σαν πλατφόρμα και από εκεί που ήταν κάτι super duper ανοιχτό, ξαφνικά να γίνει, ξέρεις, κάτι απλά κλειστό. Και πραγματικά το GitHub έχει κάνει πολύ thrive από τότε. Όσον αφορά, εγώ θυμάμαι παραδοσιακά το GitHub σαν ένα code repository εργαλείο. Δεν ξέρω αν ήταν όντως αποκλειστικά code repo το 18, μέχρι το 18, και, ή αν είχε και από παλιά automation capabilities και όλα αυτά που έχει σήμερα, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, έτσι, έχει πραγματικά μετεξελιχθεί σε κάτι το οποίο δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι θα ήταν εδώ μετά από, από αυτή την κίνηση. Κοίτα, είχε κάποια capabilities και από πριν. Ωστόσο, η εξαγορά από τη Microsoft έδωσε τη δυνατότητα και προφανώς με το πολύ θετικό ότι η Microsoft δεν άλλαξε τα standards όσον αφορά το πόσο ανοιχτό ήταν και πόσο εύκολο να... Γιατί αυτή είναι και η αξία του εν τέλει. Αυτό είναι το μαγικό, γιατί οτιδήποτε χρησιμοποιεί οποιοδήποτε οργανισμό σας, το δει έτσι. Εσύ μπορεί να θέλεις να έχεις ένα internal, ας πούμε, έργο ή ένα internal project ή ένα πελάτη και να το φέρεις πέρας. Στην πορεία για να υλοποιήσεις αυτό, και πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, έχεις χρησιμοποιήσει τόσα πολλά εργαλεία open source που άμα δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα. Θα έπρεπε να τα φτιάξεις όλα μόνος σου, άμα ήταν όλα proprietary, ή θα έπρεπε να τα αγοράσεις και να έχεις license για όλα. Άρα αυτό δεν είναι κάτι, δεν θα ήταν κάτι βιώσιμο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις τόσα πολλά πράγματα, τόσους αυτοματισμούς, να εισάγεις τόσες πολλές έννοιες, τόσα εργαλεία, να τα κάνεις integrate όλα μεταξύ τους, άμα έπρεπε να έχεις license για το κάθε εργαλείο που χρησιμοποιούσες ή για το κάθε, και από προγραμματιστικά να το πάρεις, από τα modules που χρησιμοποιείς, θα πρέπει να γράψεις τον κώδικα κάθε φορά από το μηδέν ή να έχεις ένα τεράστιο code base στον οργανισμό σου που το συνεχώς μεγαλώνεις, αλλά θα έπρεπε να καλύπτεις πάρα πολλές ανάγκες. Άρα η αξία του open source είναι πρόδειλη. Και το γεγονός ότι η Microsoft εξαγόρασε το GitHub δεν πείραξε αυτό, αντιθέτως έδωσε πάτημα στο GitHub να γίνει ακόμα πιο ευρύγνωστο, αυτό ανατροφοδότησε το GitHub να εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς. Άρα τα τελευταία 3-4 χρόνια η ανάπτυξη είναι ραγδαία όσον αφορά τα features. Σχεδόν κάθε δεύτερη εβδομάδα π.χ. έχει και καινούριο και αρκετά καλό, δηλαδή για να θεωρηθεί feature δυνατό. Από τα options που έχει διαθέσιμα το GitHub, έτσι, για ένα οργανισμό που θέλει, enterprise οργανισμό που θέλει να πάει προς τα εκεί, τι πρέπει να κάνει consider, τι επιλογές έχει, εσύ πώς, αν ένας οργανισμός μεγάλη εταιρεία, έτσι, όχι μια μικρή εταιρεία, ας πούμε πάνω από 200-400 employees, αυτό που λέμε μεγαλύτερο του SME ίσως, enterprise. Και έρχονται σε σένα και σου λένε θέλω μια CI/CD πλατφόρμα, είμαι Microsoft μαγαζί, είμαι πολύ κοντά στο οικοσύστημα της Microsoft, γνωρίζοντας ότι η Microsoft, εντάξει, συντηρεί και δύο πλατφόρμες πρακτικά, έτσι, και εμπορικά, GitHub και Azure DevOps.
Πώς θα, επειδή είπαμε είσαι και λίγο biased, νομίζω γνωρίζουμε από τώρα την απάντηση, πώς θα το προσέγγιζες όμως, πώς θα το προσέγγιζες από επιχειρηματολογία και σαν offering? Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις αυτό το flavor του GitHub, γιατί φαντάζομαι θα μας μιλήσει η GitHub. Ναι, η απάντηση είναι ότι θα τους παρότρινα να χρησιμοποιήσουν GitHub, γιατί θεωρώ ότι θα μου έλεγαν προφανώς τα requirements τους, αλλά θεωρώ ότι θα κάλυπτε την πλειονότητά τους. Και αυτό γιατί έχει πολλά flavors. Δηλαδή, άμα θέλεις να τα τρέχεις, έστω ότι έχεις τόσους πολλούς περιορισμούς σαν οργανισμός, που πρέπει να τρέχει μόνο σε δικό σου μέταλλο οτιδήποτε κάνεις. Για παράδειγμα, σε δικό σου infrastructure. Υπάρχει το GitHub Enterprise Server που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Τρέχει σαν virtual appliance στο δικό σου infrastructure και άρα υπόκειται και σε όλους τους περιορισμούς που έχει το δικό σου infrastructure. Network policies, firewalls, etc. etc. Προφανώς αυτό κάνει τη διαδικασία του να το σετάρεις αρκετά πιο δύσκολη, αλλά αυτό πάει χέρι-χέρι με τα πιο στριφνά requirements και περιορισμούς. Μετά υπάρχει το GitHub Enterprise Cloud. Μπορεί να γίνει host κάπου αλλού και όχι στο infrastructure σου. Και άπαξ και έχεις... μετά υπάρχει το GitHub Enterprise. Είτε cloud είτε server, αφού έχεις αποφασίσει που θα στηθεί, που σου δίνει όλα τα benefits ενός enterprise οργανισμού. Και ποια είναι αυτά? Προφανώς θα θέλεις να έχεις τους δικούς σου, να φτιάχνεις ομάδες, να φτιάχνεις χρήστες, πώς μπορεί να γίνει authenticate, να εφαρμόζεις policies είτε σε repo scope είτε σε organization scope. Γιατί μπορείς να έχεις, εσύ είσαι σαν οργανισμός, το GitHub εισάγει την έννοια του οργανισμού. Για παράδειγμα, κάθε ένας από εσάς που έχει ένα repo είναι ο οργανισμός του, μπορεί να θεωρηθεί έτσι. Άρα θα μπορούσες να έχεις ένα οργανισμό για ένα department. Π.χ. έχουμε ένα department σε μια πόλη που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, έχουμε κάποιο άλλο σε κάποια άλλη. Να είναι ένας οργανισμός. Και αυτό να έχει τις ομάδες, να έχει τους χρήστες του και να υπόκειται σε δικά του policy, να έχει δικό του τρόπο που γίνεται, που ελέγχεται το compliance, το audit, που γίνονται reside διάφορα πράγματα. Άρα όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Που είναι το βασικότερο μέρημνα, δηλαδή να έχεις έλεγχο στο infra, που μπορεί να γίνει με το GitHub Enterprise Server, που ήταν η παλαιότερη έννοια. Δηλαδή, ξεκίναγες και όταν σκεφτόσουν το security, λες: OK, θέλω να προστατεύσω πρώτα το υλικό. Μετά πήγαινε ένα βήμα έξω και λέγεις: θέλω να προστατεύσω το δίκτυο. OK, έχω το δίκτυο, πάμε ένα βήμα πιο έξω και ούτω καθεξής. Άρα, έχεις έλεγχο σε οποιοδήποτε βαθμό θέλεις να το φτάσεις να έχεις έλεγχο. Παράλληλα με την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται αυτό για να στηθεί. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω ένα jump τώρα από έτσι, μια σειρά ερωτήσεων που είχαμε ετοιμάσει για σένα, Χρήστο, να σε ραπίσουμε, να το πω έτσι. Και θα πάω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο υπάρχει ένα κύμα αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, γιατί είναι γενικά κάτι που, ξέρεις, το αφήναμε λίγο aside, αλλά όπως και να έχει, έχει αλλάξει η ζωή και έχουν αλλάξει και τα κίνητρα αυτών που κάνουν τη ζημιά. Οπότε θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας στο κομμάτι του security και DevOps. Κατά πόσο πάνε αυτά μαζί? Ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο μπορούν να πάνε αυτά μαζί, ταυτόχρονα, να το πω έτσι. Κατά πόσο εφαρμόζεται το security τη σήμερα ημέρα στον κόσμο του DevOps? Τι είναι αυτά που βλέπεις? Γίνεται, δεν γίνεται? Και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Είναι αλλαγή κουλτούρας? Είναι αυτό που λένε shift left τώρα που έχουν αρχίσει και τα λοιπά? Αν το λέω καλά, διόρθωσέ με. Πώς επιτυχάνεται? Είναι αλλαγή mindset σε συνδυασμό με εργαλεία? Τι ακριβώς? Αυτό πώς θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Γενικότερα υπάρχει το mindset του shift left και δικαιολογημένα. Γιατί όσο να πούμε τι σημαίνει shift left, συγγνώμη, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος που να μην το... στρίψω από εδώ, στρίβουμε από εδώ, Δημήτρη, από εδώ. Δεξιά στρίψεις. Από αριστερά. Ωραία. Λοιπόν, μίλα, άμα σκεφτεί ο κόσμος όταν ξεκινάς μια διαδικασία μέχρι το πέρας της, ξεκινάει, έχει μια αρχή και ένα τέλος. Άρα μπορεί να δει την αρχή ως το αριστερότερο άκρο και πηγαίνεις δεξιά μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωση. Άρα όταν λέμε shift left, θέλουμε να το φέρουμε στα πιο, όσο νωρίτερα γίνεται, στα πιο πρώιμα στάδια. Άρα όταν λέμε θέλουμε να κάνουμε shift left to security, είναι θέλουμε να το φέρουμε να μπορούμε να ελέγχουμε και να επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε ότι γίνονται meet κάποια security standards και δεν υπάρχουν και μπορούμε να κάνουμε mitigate το risk, να μειώσουμε το ρίσκο όσο πιο δυνατόν νωρίς γίνεται. Ή άμα δεν το κάνουμε σωστά, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται feedback το ότι δεν γίνεται σωστά για να μπορέσει να φτιαχτεί. Εκεί έγκυται η αξία του. Όχι τόσο στο ότι καταφέρνω να έχω καλύτερο security πιο νωρίς.
Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο, γιατί προφανώς υπάρχει ένα try and error σε οτιδήποτε κάνεις. Άρα αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα είναι να έχεις πολύ πιο άμεσο feedback. Άρα πολύ πιο άμεση ανατροφοδότηση, πολύ πιο άμεσα δοκιμάζεις πράγματα και πολύ πιο άμεσα φτάνεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ναι, υπάρχει ο όρος, ο πολύ χρησιμοποιούμενος και καυτός, το DevSecOps, και αιτιολογημένα, γιατί γενικότερα... Τρελό hype, τρελό hype. Σε αφήσεις στον δρόμο, σε στάσεις λεωφορείων, παντού, DevSecOps, όλοι το ακούνε, όλοι τροματίζονται. Ποιος το πλάνε είναι το θέμα. Μην ρωτήσει κανένα να σου πει τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Κάνα security να ρωτήσει. Γιατί εκεί πέρα θα ήταν πολύ αστεία η συζήτηση. Άμα ρωτήσει security, θα μου πει ασφάλει το εργαλείο, να τα κάνει όλα. Ναι, όπως και με το DevOps, αντίστοιχα το DevSecOps, πάλι δεν πρόκειται για εργαλείο ούτε για τεχνολογία. Πρόκειται για mentality, για νοοτροπία του. Με κύριο, δηλαδή, άμα ήθελα να το περιγράψω μια πρόταση, είναι αυτό ότι θέλουμε να κάνουμε shift left το security. Και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Για παράδειγμα. Και αυτό προφανώς εξαρτάται από κάθε οργανισμό, τι security standards έχει. Αλλά συνήθως ποια είναι τα κύρια μας μελήματα. Να θέλουμε να μειώσουμε το ρίσκο, να έχουμε έλεγχο, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο audit trail, να ξέρουμε ποιος έχει κάνει τι, που και οπουδήποτε θέλουμε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό, εύκολα και ξεκάθαρα. Να μπορούμε να υπάρχει ένα compliance όσον αφορά τους κανονισμούς που έχουμε, ανάλογα με το που βρισκόμαστε, του τι πρέπει να είμαστε. Σε τι δεδομένα πρέπει να είμαστε comply to και να τα έχουμε ασφαλή και οτιδήποτε αυτό κάτω από την ομπρέλα που είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να περιέχει πολλά πράγματα. Όλες αυτές τις έννοιες δεν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε και να μας προβληματίσουν την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα, πριν έχουμε live την εφαρμογή μας ή πριν έχουμε live την υποδομή μας που θα κάνει host την εφαρμογή ή όταν είναι live, πώς τη διαχειριζόμαστε τώρα. Θέλουμε να τα λύσουμε όλα όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα, πιο νωρίς στον κύκλο, που είναι λογικό. Και γι' αυτό και οτιδήποτε άλλο βλέπετε σε τίτλο, συνήθως σε αυτό αναφέρεται, στο να το κάνεις shift left και να το εντάξεις στη διαδικασία και στον όλο αυτό που λέμε DevOps. Γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί όροι που μπαίνουν μεταξύ του Dev και του Ops τελευταία. Άρα, Χρήστο, τι αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, ναι. Σίγουρα. Άρα σταματάμε να βάζουμε secrets μέσα στα pipelines. Όχι. Ποιο είναι το ωραίο, ότι δεν χρειάζεται. Μη μου το ανετσικλαστώ. Επίτηδες, ξέρετε, το ρίχνω εγώ την πετριά μου, τη ρίχνω εδώ πέρα τώρα, τρελάνω. Η αξία ποια είναι εδώ, ότι μπορείς να έρθεις και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Άρα να έχεις βάλει τους σωστούς κανόνες τόσο νωρίς, έτσι ώστε ακόμα και εσύ να θες να βάλεις secret, επειδή έτσι σου ήρθε μια μέρα ή επειδή δεν το παρατήρησες, οποιοδήποτε είναι το case, να μην σου επιτραπεί. Ναι. Δηλαδή έβγαλαν πρόσφατα, και θα το δούμε λίγο μετά άμα είναι να κάνω ένα share screening, αλλά έβγαλε πρόσφατα ένα καινούριο featureάκι. Έχει βγάλει ένα feature το GitHub που λέγεται Secret Scanning και ουσιαστικά σου σκανάρει όλο το Git repo με όλα τα commits που έχει στο ιστορικό και ψάχνει για secrets. Τώρα το τι θεωρεί αυτό secret είναι συγκεκριμένο βάσει των κοινών που υπάρχουν εκεί έξω, αλλά μπορείς να προσθέσεις δικό σου format. Για παράδειγμα, άμα βρει ένα API token. Και άμα το βρει, σου στέλνει ένα alert και σου λέει: όπα, φίλε, έχω βρει ένα secret στο repo σου. Πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και τώρα, λες, εντάξει, αλλά άμα έχει πάει ήδη στο repo, έχει γίνει το μισό κακό. Ναι. Έχει βγάλει ένα καινούργιο option που σου λέγεται έτσι, push protection λέγεται συγκεκριμένα. Και πες ότι εσύ θες να πας να κάνεις ένα commit. Mm-hmm. Αυτό υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται στο git pre-commit checks. Και πριν καν γίνει commit το κώδικά σου και μπει και υπάρχει valid σαν snapshot στην ιστορία, άμα εντοπίσει κάποιο secret, σε εμποδίζει από το να γίνει το commit το ίδιο. Άρα, άμα θέλει max security, δεν θα μπορέσει ποτέ να και το ενεργοποιήσει αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ να περάσει secret, όχι μόνο στο repo σαν repo, στο ιστορικό του repo, στα commits δηλαδή. Και είναι ένα ενδεικτικό το ότι με ένα κουμπί, κυριολεκτικά είναι με ένα κουμπί, θα σα το δείξω, μπορώ να αποτρέψω τον εαυτό μου από τρομερά μεγάλο αριθμό προβλημάτων και υπάρχουν πολλά cases στο παρελθόν που έγιναν γιατί υπήρχαν exposed sensitive values εκεί που δεν έπρεπε. Τώρα μας λέει ο άνθρωπος να σας δείξω και να σας δείξω. Να μας δείξει. Νομίζω ότι είναι για το κλείσιμο. Μένουμε άνοιξη όρεξη δηλαδή. Και εμένα, παραγγείλουμε. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να κλείσουμε με κάτι έτσι, να το δούμε στην πράξη πραγματικά. Λοιπόν, αφού είπαμε εδώ, Χρήστο, μας έλεγες και εσύ, θα σας δείξω και θα σας δείξω. Σε βάλαμε λοιπόν να μας δείξεις. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το GitHub και ίσως και δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί. Θα μας μιλήσεις για το security, τα security features, όπως λέγαμε. Ναι, μπορούμε να δείξουμε κάποια πραγματάκια. Θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο
για όποιον παρακολουθεί, να έχει έτσι ένα visual feedback των όλων αυτών που λέμε και να δει πώς μπορούν σε high level πολύ εύκολα να υλοποιηθούν όλα, τουλάχιστον μέσω του GitHub. Έχω λοιπόν εδώ ένα repo, το οποίο είναι ένα repo που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για να αναδείξει, ας πούμε, τα capabilities του GitHub όσον αφορά διάφορους τομείς. Το repo αυτό είναι public, by the way, είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε θέλει, μπορεί να μπει και να τα δει όλα αυτά live και να το κάνει και ένα clone και να πειραγματιστεί και μόνος του. Θα βάλουμε και κάποιο link, άμα είναι στο βίντεο. Ναι, αμέ. Και ας περιγράψω λίγο το repo τι κάνει γενικότερα. Είναι μια απλή εφαρμογή γραμμένη σε Python που φτιάχνει ένα API, το οποίο απλά σου φέρνει πίσω ότι του γράψεις το path. Για παράδειγμα, αν του γράψεις το path, εδώ πέρα το έχω κιόλας, world, θα σου επιστρέψει hello world. Και αυτή η υποδομή γίνεται deploy στο Azure και σε ένα web app, το οποίο όλη αυτή η υποδομή μας στο Azure έχει γραφτεί σε Bison. Okay, με όλα αυτά, ας πούμε ότι είναι trivial και προχωράμε παρακάτω. Έστω ότι θέλουμε να ασφαλίσουμε εμείς αυτό το repository. Δουλεύουμε σε μια ομάδα με πολλά άτομα και δεν θέλουμε οποιοδήποτε να μπορεί να πουσάρει στο main branch μας. Ας θεωρήσουμε ότι το main branch μας είναι το παραγωγικό branch. Δηλαδή, αυτό το main branch θα το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε deploy στο production και την εφαρμογή μας και την υποδομή μας. Δηλαδή, αυτό το main branch περιέχει την υποδομή και την εφαρμογή μας, την παραγωγική version. Άρα, θέλουμε να το προστατέψουμε. Δεν θέλουμε οποιοδήποτε να μπορεί να κάνει αλλαγές. Θέλουμε να γίνονται αλλαγές οι οποίες κάνουν meet κάποια standards. Για παράδειγμα, έχουν περάσει κάποια test, έχουν γίνει review, είναι κομπλέ η ομάδα με αυτά που θέλει να δείξει και ο administrator, και άρα προχωράμε να το κάνουμε deploy. Πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε αυτό το branch? Άμα έρθουμε στα settings, στα branches, υπάρχει αυτό που λέει το GitHub Branch Protection Rules, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό feature που προσφέρει το GitHub. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχω φτιάξει εδώ ένα rule και βλέπουμε ότι το name pattern για το branch είναι το main. Θα μπορούσε εδώ πέρα να το εφαρμόσετε σε οποιοδήποτε branch θέλετε. Εδώ πέρα παίρνει και wildcards, άρα μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερα του ενός. Και πάμε να δούμε κάποια από τα options που έχει. Ένα options είναι το require a pull request. Να κάνω ένα zoom. Require a pull request before merging. Και αυτό είναι που μας προστατεύει ουσιαστικά, καθώς προϋποθέτει ότι έχει ανοίξει κάποιο pull request πριν γίνει το merge στο main branch μας. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, για να το κάνουμε απλά, μπορείς να προστατεύσεις το main branch από το να γίνονται αλλαγές σε αυτό απευθείας. Αντιθέτως, άμα θέλεις να κάνεις οποιοδήποτε να κάνει κάποια αλλαγή, τον υποχρεώνεις να φτιάξει ένα άλλο branch που θα ξεκινάει με copy πιθανότατα το main, να κάνει τις αλλαγές του εκεί και μόλις πει ότι τις έχω τελειώσει, να ανοίξει ένα pull request και εφόσον γίνει ένα review, μια αξιολόγηση των αλλαγών που έχουν γίνει και πληρούν τις προϋποθέσεις, τότε οι αλλαγές αυτές να μεταφερθούν στο main branch. Mm-hmm. Άλλες επιλογές εδώ πέρα βλέπετε μπορεί να κάνεις require approvals. Εγώ δεν το έχω γιατί στο repo είμαι μόνος μου, άρα δεν θα έχει πολύ αξία να κάνω review στον εαυτό μου. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάποια άλλα options όπως require status checks. Όταν έχεις GitHub Actions και pipelines, μπορείς να υποχρεώσεις κάποια pipelines ή κάποια jobs σε κάποια pipelines να ολοκληρωθούν επιτυχώς πριν μπορείς να κάνεις merge. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ ότι εγώ για να μπορώ να κάνω merge, μία από τις συνθήκες που έχω είναι ότι το branch πρέπει να είναι up to date. Δηλαδή, δεν γίνεται εγώ να έχω πάρει μια παλιά version του main, του παραγωγικού μου, η οποία είναι outdated και να πάω να θέλω να κάνω αλλαγές. Κάνω αλλαγές με βάση την τελευταία έκδοση. Και έχω εδώ πέρα κάποια checks που πρέπει να περάσουν. Για παράδειγμα, το test που αφορά τα test της εφαρμογής. Το PS Rule Scan που αφορά τα test του infrastructure. Όλα αυτά είναι από pipelines που έχουν γραφτεί με κάποια jobs, μπορώ να τα δείξω συνοπτικά. Και μόνο άμα ολοκληρωθούν αυτά εδώ πέρα και πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα μπορώ εγώ να ενσωματώσω τις αλλαγές των main branch. Αλλιώς δεν θα μπορώ μέχρι να όλα αυτά να ικανοποιούνται. Άρα με προστατεύει και από το να κάνω απευθείας αλλαγές μέχρι στιγμής που είδαμε, αλλά και από το οι αλλαγές μου να μην κάνουν meet κάποια standards. Μετά, άμα έχεις φτιάξει περιβάλλοντα, που είναι ένα option που σου προσφέρει το GitHub για να έχεις πιο εύκολο διαχείριση το που γίνονται deploy, μπορείς να φτιάξεις περιβάλλοντα και να απαιτήσεις να έχουν γίνει διπλό επιτυχώς αυτά τα περιβάλλοντα πριν κάνεις merge. Με την ίδια λογική με τα status checks. Και τελευταίο πολύ σημαντικό, που το έχω βλέπετε ακόμα και στον εαυτό μου, by default σε αφήνει να μπορείς να κάνεις bypass όλα αυτά τα rules αν είσαι administrator ή αν έχεις ένα συγκεκριμένο ρόλο στον οργανισμό. Άμα κάνεις check αυτό το checkbox, ούτε ο admin, ούτε οι άνθρωποι που έχουν ρόλο bypass μπορούν να κάνουν bypass. Άρα εδώ πέρα βλέπετε ότι ακόμα θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου ακόμα και από τον ίδιο. Δεν αφήνω ούτε εμένα να κάνω αλλαγές απευθείας. Ένα από τα πολύ δυνατά, ας πούμε, features για security είναι αυτό το Branch Rule Protection.
Ένα άλλο, βλέπουμε και εδώ πέρα ένα χωριστό tab που έχει security. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια options. Και κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ δυνατά. Αναφέρθηκα πριν στο Γιώργο στο secret scanning. Αυτό είναι που σου σκανάρει το repo και μπορείς να δεις και τα detected secrets σου. Βλέπουμε ότι δεν έχω βρει κάποια. Αν είχε βρει, θα μου είχε βγάλει κάποιο alert. Αντίστοιχα με το secret scanning, υπάρχει το code scanning. Που αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να τρέξεις και να φτιάξεις pipelines που κάνουν static code analysis πάνω στον κώδικά σου. Και θα μου πεις, OK, αυτό δεν είναι περισσότερο για application. Και η απάντηση είναι όχι. Μπορείς να το συνδυάσεις με τέτοιο τρόπο, δεν το έχω κάνει σε συγκεκριμένο τρόπο, αλλά γίνεται, έτσι ώστε ακόμα και το PS Rule, για παράδειγμα, που χρησιμοποιώ στην προκειμένη περίπτωση για να τεστάρω το bicep κώδικά μου, να γίνει integrate με το code scanning. Και άρα, άμα έρθω εγώ εδώ, all tools are working as expected, looking good βλέπουμε, και άμα πάω στο tool status, βλέπουμε για παράδειγμα που έχω σκανάρει τον Python κώδικά μου, έχει σκανάρει 4 αρχεία και δεν έχει γυρίσει κάποιο πρόβλημα με αυτά. Εδώ πέρα θα μπορούσε για παράδειγμα να εμφανίζεται και bicep, άμα ήθελα να προσθέσω κάποιο extra layer. Δεν περιορίζεται σε application code δηλαδή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το dependable. Το dependable σου δίνει δύο δυνατότητες. Σου βρίσκει όλα τα dependencies, ουσιαστικά τρέχει on schedule, όποτε το πεις εσύ, βάσει ενός configuration file που θα το δείξω σύντομα, και σου βγάζει alerts για δύο είδη. Το πρώτο είναι, άμα έχει κάποιο από τα dependencies σου, έχει κάποιο γνωστό vulnerability issue, θα στο βγάλει με alert εδώ πέρα και θα σου ανοίξει ένα pull request για να στο φτιάξει το ίδιο. Και εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κάνεις approve αυτό το pull request. Και το άλλο είναι, άμα έχεις versioning, για παράδειγμα στα GitHub Actions, στην Terraform για τον provider που χρησιμοποιείς, στα modules που έχεις, για παράδειγμα στην JavaScript κώδικά σου ή οτιδήποτε άλλο, στο βρίσκει αν υπάρχει κάποιο νέο version και σου ανοίγει ένα νέο pull request, το οποίο αυτόματα θα μπορεί να σου κάνει update αυτό το version, άμα το δεχθείς. Το αρχιάκι εδώ πέρα που θα δούμε, το dependable YAML, του ορίζει βασικά σε τι πρόγραμμα να τρέχει. Εγώ του έχω πει, θέλω να μου κάνει και τι οικοσύστημα. Το οικοσύστημα ουσιαστικά σημαίνει για ποια πράγματα ψάχνει. Εδώ του λέω για το PIP, για παράδειγμα, που είναι για Python πακέτα και για το GitHub Actions. Και μπορούμε να δούμε και ένα παράδειγμα του πώς είναι όταν τρέχει. Και εδώ έρχεται η αξία πολύ του Branch Protection και το όλο το rules που έχουμε. Ότι εδώ πέρα βρήκε ένα action το οποίο ήθελε να μου το κάνει από ένα 6.0 σε ένα 9.0. Και το καλό είναι, ποιο έκανε, τι έκανε αυτό, άνοιξε ένα pull request. Αλλά επειδή εμείς το έχουμε φτιάξει σωστά, να έχει rules το pull request και όλα αυτά, ξέρουμε ότι αυτό που έφτιαξε εδώ πέρα δεν θα χαλάσει κάτι στην υποδομή μου. Γιατί πέρασε όλα τα τεστ που του είχα βάλει. Και επειδή πέρασε όλα τα τεστ αυτά, το έκανα accept και το ενσωμάτωσα. Διαφορετικά θα μπορούσα να το είχα κάνει reject. Αυτό που δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν versioning tool, βγήκε κάτι καινούριο μου, πώς να το βάλω, αλλά και σαν vulnerability tool. Δηλαδή έχει κάποιο τρομερό issue. Π.χ. όπως είχε παράδειγμα ο logger της στη Java, το log4j. Θα μπορούσε να σου είχε βρει το version που το είχε και να σου είπε ή αντικατέστησε το ή άλλαξε το version και πήγαινε σε ένα πιο safe version που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι τρομερό γιατί δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ, το κάνει μόνο του. Και επειδή όπως είπαμε το GitHub είναι πλατφόρμα για developer, είναι πολύ εύκολο για αυτό να ψάχνει και να ξέρει τι βρίσκεται και πού και τι έχει vulnerability. Αυτό που δουλεύει έχει πίσω ένα τρομερό database, security database συγκεκριμένα, και ψάχνει για όλα τα γνωστά vulnerabilities. Σκεφτείτε τώρα αυτό να πρέπει να το κάνεις εσύ manual, ανατακτικά χρονικά διαστήματα. Όχι, δεν υπάρχει, δεν παίζει. Δεν παίζει αυτό με την καμία. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αρκεί να κάνεις accept το pull request. Το οποίο, όπως είδαμε, αν το έχεις φτιάξει σωστά, τρέχει και τα τεστ μόνο του αυτόματα. Αλλά εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις και να κάνεις check άμα είναι πράσινο ή να reject άμα είναι κόκκινο. Τόσο απλό. Ναι. Αυτά τα features, Χρήστο, είναι διαθέσιμα σε ποια layers του GitHub όσον αφορά το εμπορικό του κομμάτι? Είναι σε όλα, με κάποιους περιορισμούς στο free, πώς πηγαίνει αυτό? Ναι, άμα έχεις public repo, είναι όλα διαθέσιμα. Okay. Άμα έχεις private, πρέπει να έχεις το pro. Το pro νομίζω αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα $4 το μήνα. Το ελάχιστο που χρειάζεται να έχεις. Για κάποια από αυτά, όχι για όλα. Έτσι. Τώρα αυτό όσον αφορά το security, δεν ξέρω, παιδιά, άμα θέλετε να δείξουμε ένα παράδειγμα pull request που έκανε unfailed test ή κάποιο άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Και ήδη μας έχεις μοιραστεί πάρα πολλά και, ρε παιδί μου, actual παραδείγματα που έχει εφαρμογή αυτό, γιατί ωραία τα συζητάμε και λέμε αυτό το feature το ένα το άλλο, αλλά πραγματικά μας έβγαλες και παραδείγματα στο τραπέζι. Θα ήταν και ωραίο να το οπτικοποιήσουμε αυτό. Ναι. Για την bicep π.χ. εγώ χρησιμοποιώ το PS Rule για να την κάνω test.
το οποίο χρησιμοποιώ ένα default baseline που κατά βάση πάει και τσεκάρει κατά πόσο ο κώδικας μου έρχεται, συμβαδίζει με το Well Architected Framework. Μπορείς προφανώς να γράψεις και δικά σου rules, άμα θέλεις συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, ναι. Και εγώ για να τεστάρω κάποια πράγματα, πριν γίνει το present, έκανα ένα update, όπως βλέπετε, το content πριν 12 ώρες, έκανα μια αλλαγή. Mm. Αυτά είναι από την παρουσίαση του Σαββάτου με το TLS που έκανα showcase κάτι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, επειδή άλλαξα κάτι στην υποδομή μου που ήθελα να προσθέσω, έχω φτιάξει το GitHub Action, το pipeline μου, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τρέχει τα τεστ και αφού τα τρέχει να με ενημερώνει και με ένα comment στο pull request. Άρα δεν χρειάζεται να φύγω καν από το pull request. Παίρνω αυτόματο feedback. Και όπως βλέπετε, έτρεξε 38 τεστ εδώ πέρα, πέρασαν και τα 38, πολύ όμορφα γραφικά, με ποιο commit ήταν. Βλέπετε εδώ πέρα όταν είχε φεϊλάρει, πιο πριν. Και άμα δούμε λεπτομέρειες, βλέπουμε όλα τα pipelines που έτρεξαν και τις δουλειές. Έχουν περάσει και τα 6. Αν δεν είχε περάσει κάποιο από αυτά, το οποίο ήταν βασικό, αν θυμάστε τα βασικά ήταν το Git Guardian για το Security Check, το PS Rule και το Test. Δεν θα μπορούσα να κάνω deploy, δεν θα μπορούσα να κάνω accept αυτό το πράγμα. Και αυτό, όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ την ίδια λογική, άμα δούμε, που χρησιμοποιώ στον κώδικα, για παράδειγμα στην Python, θα μπορούσε να είναι το add for path parameters, μια άλλη που κάνει. Βλέπετε εδώ πέρα τα αποτελέσματα για τα τεστ που είχα τρέξει στην Python και το code coverage, αντίστοιχη λογική που και εφαρμόζω στο infrastructure as code μου. Άρα η λογική δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, έχω infrastructure as code, τελείωσα, μου αρκεί, ή έχω policy as code, ή έχω configuration as code, τελείωσα. Όχι. Έρχομαι, φτιάχνω τα pipelines μου, θέτω τις συνθήκες μου, έτσι ώστε ξέρω ότι άμα έρθω εδώ πέρα, για παράδειγμα στα actions, αυτή τη στιγμή πάω στο deploy infra και πατήσω run από το main, ξέρω ότι η υποδομή μου θα φτιαχτεί όπως πρέπει. Γιατί στο main έχω αφήσει να γίνουν αλλαγές μόνο που είναι τεσταρισμένες, έχουν περάσει τα τεστ, τις έχω αξιολογήσει εγώ, πληρούν όλα τα κριτήρια του οργανισμού και του ατόμου προφανώς, κάποιος πρέπει να τα ορίσει αυτά. Και άμα πατήσω αυτό το κουμπάκι, θα μου φτιάξει την υποδομή στο Azure ακριβώς όπως περιμένω. Άρα αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση ότι και κάτι στραβά να πάει κάπου αλλού, μπορώ πάντα να έρθω εδώ πέρα σε αυτό το branch και να πατήσω run και να είναι έτοιμο. Και το θεωρώ πολύ, πολύ μεγάλο θετικό να μπορείς να το κάνεις αυτό αξιόπιστα και χωρίς άγχος. Να, φοβερό, εντάξει, μου έρχονται όλα, μου ενώνονται στο κεφάλι τέλος πάντων. Αυτό που θέλω και ο κόσμος να καταλάβει, και πάλι θα το ξαναπώ, οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Χρήστος, οι μισές δεν είναι τεχνικές. Μίλησε τώρα για αυτοπεποίθηση. Είμαστε άνθρωποι εδώ που μιλάμε για IT, έτσι, και μίλησε για αυτοπεποίθηση. Ξανά, αυτό υποδηλώνει ότι είναι mentality και κουλτούρα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Και θέλω να πω, εγώ έχω τον αγαπημένο μου όρο, confident deployments. Και με αυτόν τον όρο δεν τον έχω δει κάπου, ή τουλάχιστον μπορεί να μην μου έχει παρουσιαστεί ευκαιρία να το δω, και το χρησιμοποιώ αρκετά. Για μένα, όλοι ο στόχος τους, όσοι ασχολούνται, π.χ. μπορεί να μην είναι developer, να ασχολούνται με το infra και μπαίνουν στη διαδικασία του να τα φτιάξουν όλα αυτά και να τα αυτοματοποιήσουν, πρέπει πάντα να στοχεύουν σε confident deployment. Και με αυτό τι εννοώ, να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι deploy και να ξέρεις, να έχεις μια αυτοπεποίθηση ενός επίπεδου, ότι αυτό που θα κάνεις είναι τεσταρισμένο, είναι αξιόπιστο και είναι γρήγορο έως έναν βαθμό. Και άρα δεν χρειάζεται κάθε φορά που πατάω το κουμπί του deploy να είμαι 50-50, αν θα δουλέψει ή όχι. Ξέρω ότι θα δουλέψει, γιατί έχω φροντίσει εγώ ο ίδιος να δουλέψει. Ναι, γιατί για πολλούς οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν όλες αυτές τις αρχές, το να πάνε να κάνουν deploy, να πάρουν σε ένα στικάκι, ας πούμε, τον κώδικα ή τα builds, ας πούμε, και να πάνε να τα κάνουν deploy με τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο, τον ορθόδοξο, έτσι, ήταν και λίγο ρίσκο και προετοιμαζόμασταν μέρες με σκοπό να πάμε ένα Σαββατοκύριακο, να ρίξουμε το σύστημα, να κάνουμε δύο σταυρούς. Έτσι. Και όλα αυτές οι αρχές που εδώ μας περιγράφεις, Χρήστος, στην ουσία καταλαβαίνω και εγώ και ελπίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι οδηγεί στο να κοιμόμαστε και λίγο πιο ήσυχοι τα βράδια ή να ξέρουμε ότι όταν έρθει η ώρα του deployment δεν θα ξενυχτήσουμε βασικά. Είναι όλα γυρίζουν σε αυτό που είπε ο Γιώργος πιο πριν. Ας πούμε ότι είσαι τεμπέλης, δεν θέλεις να δουλεύεις πολύ. Τι είναι πιο εύκολο κάθε φορά, να κάνεις deploy όλα manual και να έχεις ένα checklist σαν το πιλότο και να κάνεις tick-tick, ή να έρθεις εδώ πέρα και να πεις εντάξει, deploy. Αφιέρωσα κάποια ώρα για να μπορώ να το κάνω αυτό προφανώς. Αλλά στο τέλος δεν κάνει return on investment που λέμε. Σίγουρα, για μένα ναι. Ας πούμε τον καιρό γίνεσαι όλο και καλύτερος σε αυτό. Και είναι όλα πιο γρήγορα. Επίσης, ό,τι φτιάξεις εδώ πέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα project. Αυτό είναι το ωραίο, το ότι έχεις version control. Ότι αυτό όλο το repo εγώ μπορώ να τα πάρω όλα τα αρχεία κώδικα, γιατί δεν είναι κάπου στο μυαλό μου, υπάρχουν. Είναι αρχεία κώδικα εδώ.
ούτε είναι σε ένα μπλοκάκι δικό μου που έχω κάπου και το έχω χάσει. Και μπορώ να τα πάρω εγώ ή οποιοδήποτε μέλος της ομάδας και να τα χρησιμοποιείς ξανά και ξανά και ξανά, και με τον καιρό βελτιώνονται προφανώς. Και άρα καταλήγεις να μπορείς, αφιερώνοντας κάποιο χρόνο σήμερα, να λύσεις πολύ πιο γρήγορα προβλήματα του μέλλοντος και πολύ πιο άνετα. Μετά από όλα αυτά, όσοι μας παρακολουθούν, Γιώργο, φαντάζεσαι θα πρέπει να είναι εντάξει, παιδιά, με πείσατε. Τι λέξτε το να το πάρω για το σπίτι. Ένα πακετάκι. Ένα πακετάκι. Εδώ μεταξύ, κάτι που έλεγε ο Χρήστος πριν για χρόνο, μου έρχεται τώρα, πήγα να του πω ότι εγώ με τον Δημήτρη για να φτιάξουμε ένα resource στο Azure με private endpoint, που μας πάει 3 ώρες, παιδί μου, να περιγράψουμε και όλα τα properties και όλα εκεί πέρα τα dependencies κτλ. Τη δεύτερη φορά όμως θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα. Εντάξει, όση ώρα διαρκεί στο deployment, από τη στιγμή που το έχουμε έτοιμο, έχουμε φτιάξει ένα module κτλ. Τελείωσε, εντάξει. Αλλά ξέρεις, πάντα η πρώτη φορά πονάει, ρε παιδί μου. Μετά είναι αυτό. Τεμπελιά πίσω, ανεμελιά. Εντάξει, και δηλαδή... και μιλάμε για τεμπελιά, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε, το καινούριο πράγμα που έχει βγει με όλα τα ChatGPT και τα trends που υπάρχουν και τα generative AI. Ότι έχει βγει το GitHub Copilot, που πραγματικά συνιστώ σε όλους να το βάλουν άμα χρησιμοποιούν VS Code σαν extension και να πάθουν πλάκα απλά. Ναι, ναι, και αυτό που ναι. Είπες τώρα, παίζει να του γράψεις ένα comment, γράψουμε ένα private endpoint σε Bicep και απλά να πατάς το tab για να κάνει το complete μέχρι τέλους. Άρα, όπως βλέπουμε, ή εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι το boiler work, που boiler work μπορεί να χαρακτηριστεί ότι κάθομαι και γράφω το actual resource στην Bicep, εν τέλει θα αυτοματοποιηθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά και συχνά και συχνά, και το μόνο που χρειάζεται να αλλάξει εν τέλει είναι παράμετροι, οι τιμές που θέλεις να δώσεις. Άρα οφείλεις να κοιτάξεις ένα στάδιο πιο κάτω, έστω ότι στο κάνει generate αυτό το πράγμα και του δίνεις τις τιμές που θες. Γιατί από εκεί που πήγαμε στο ότι τα φτιάχναμε όλα με το χέρι, πήγαμε στα σκριπτάκια, από τα σκριπτάκια πήγαμε στο να τα έχουμε as code, από τα as code τώρα έχουμε το AI εργαλείο που γράφει και τον ίδιο τον κώδικα και εμείς απλά τους δίνουμε τις τιμές. Άρα όλη η αξία που έγινε τώρα στο να έχεις εσύ να θέσεις σωστές διαδικασίες με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, έτσι ώστε να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί το να γράψεις κάτι πλέον βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει και δεν είναι τόσο δύσκολο ή τόσο χρονοβόρο τουλάχιστον όσο ήταν παλιά. Τέλεια, Χριστό. Νομίζω έχεις κάτι, ένα τελευταίο κομμάτι στο GitHub να μας δείξεις, αν θέλεις. Ναι, ναι. Ένα όσον αφορά τα dependencies που αναφέραμε προηγουμένως, που στα έχει όλα μαζεμένα. Πλέον μπορεί να σου βγάλει και dependency graph, και για όσους είναι familiar, τους πιο security φίλου μας, με supply chain attacks και όλα αυτά, όπως μπορεί να γίνουν prevent, μπορείς να πάρεις από εδώ πέρα SBOM, όπως θέλετε προφέρετε το, εμένα μου αρέσει έτσι, και σου έχει μαζεμένα όλα τα dependencies που βρίσκονται σε αυτό το repository. Είτε είναι σε επίπεδο κώδικα, είτε είναι σε επίπεδο pipeline, είτε είναι σε επίπεδο infrastructure as code, και σου λέει και στο dependable ποιοι είναι depend και πού. Με ένα όμορφο τρόπο θα παρουσιάζει όλα μαζεμένα. Τέλεια. Χαμός. Από... Χαμός. Και από τεχνικές, δηλαδή πώς να αυξήσει το επίπεδο της ασφάλειας, αλλά και επίσης πώς να αξιοποιήσεις όλα αυτά τα κουμπιά που έχει εκεί μέσα, Δημήτρη, που λέμε μια ζωή τα κουμπάκια. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έχει πάρα... ακριβώς, τα κουμπάκια. Έχει πάρα πολλά security features μέσα το... Και επίσης μας έδωσε και hints ο Χρήστος, ότι άμα είναι public, τα έχεις. Άμα είναι private, πρέπει να πληρώσεις. Εκεί πέρα βρίσκονται, αριστερά, δεξιά, στο κέντρο, τέρμα γωνία, όλα τα κουμπάκια, τι κάνουνε. Και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά, το πιο σημαντικό. Και Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξε τα μάτια. Και θαρώ... σκεφτεί ο κόσμος ότι είναι ένα pillar μόνο αυτό που προσφέρει. Αντίξαμε το security pillar. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι, υπάρχουν ναι. Και άλλα. Ελπίζω να σας έπεισα όσον αφορά το αν μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ κάτσε να βγάλω τα λεφτά, να δω πόσα έχω πάνω μου. Κάτσε να δω πόσα έχω πάνω μου. Δεν έχω. Έχω πλαστικό, δέχεσαι. Δεν σου πήγα και ψώνησε. Ψώνησε εσύ. Θα στείλω έμβασμα. Εντάξει, τύλιξε τα. Θα τα πάρω. Ωραία. Εξαιρετικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να αναφέρω ότι θα ετοιμάζω ένα μεγάλο, ας πούμε, repo, το οποίο θα βγει και θα είναι σαν library με όλα τα DevOps with GitHub related. Αυτό είναι το example που βλέπετε. Εκεί πέρα στο πούμε σαν πιο θεωρία, αν θέλετε, αλλά προφανώς άμα δεν διαβάσεις και λίγο θεωρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στην πράξη. Και θα έχει εκεί πέρα, θα είναι ένα collection από όλα τα features που προσφέρει το GitHub. GitHub Actions, Packages, Security που θίξαμε σήμερα αρκετά, με όχι μόνο το θεωρητικό του τι μπορεί να σου δώσει, αλλά με hands-on tutorial που έχουν γίνει, με εικόνες, παραδείγματα, και θα μπορεί εύκολα οποιοδήποτε να πηγαίνει να κοιτάει, αντί να πηγαίνει μέσα από το documentation που μπορεί να είναι αρκετά
στριφνό ή χωρίς να έχει κάποιο visual, ας πούμε, παράδειγμα για να πάρει άμεσο feedback του πώς γίνεται, να το δοκιμάζει εύκολα. Γιατί εν τέλει ο μόνος τρόπος να μάθεις είναι να δοκιμάσεις μέχρι να το βρεις. Και με αυτή την πολύ ωραία έξοδο του Χρήστου και την πολύ ωραία πρόταση, νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο. Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε στην αποφώνηση και τα λοιπά, Χρήστο, επειδή ξέρουμε ότι δημιουργείς δικό σου content, πράγματα σαν αυτά που μοιράστηκες μαζί μας τώρα, κάτσε και γράφεις κάτι καντάρια εκεί πέρα, κάτι blog post εκεί πέρα, χαμός, παιδί μου. Δηλαδή, ο άλλος μπαίνει εκεί πέρα, νουβέλα είναι. Πού μπορεί να τα βρει αυτά, να μάθει και τα νέα σου, να δει και όλα αυτά τα οποία μοιράζεσαι με τον κόσμο. Πού τα ανεβάζεις όλα αυτά, θες λίγο να μας πεις δύο πράγματα που θα σε βρει ο κόσμος. Και θα σας αφήσω να μαντέψετε τι χρησιμοποιώ για να κάνω host το ίδιο μου το site, γιατί έχει και αυτό το capability. Κάτσε να μαντέψω, κάτσε να μαντέψω. Ξεκινάει από Git και τελειώνει σε Hub. Σωστά. Υπάρχει ένα πραγματάκι που λέγεται GitHub Pages και ουσιαστικά σου φτιάχνει ένα repo και στο κάνει host σαν website. Και αρκεί να είναι static website. Και έχω ένα blog το οποίο λέγεται Χρήστος Γαλανό, που είναι και το όνομά μου στο github.github.io, στο οποίο μπορεί ο κόσμος να βρει, γίνεται host από το repo είναι public, με όλο τον κώδικα που έχει χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί αυτό το repo, αυτό το website, και μπορεί να βρει εκεί πέρα ο κόσμος όλα μου τα άρθρα. Συνήθως γράφω για GitHub, Azure, Kubernetes, Python, αγγίζουμε διάφορους τομείς, γιατί έχουν αρκετό ενδιαφέρον, και μπορεί να τα βρει όλα εκεί. Παράλληλα μπορεί να βρει και το GitHub μου, εγώ το έχω αρκετά, δηλαδή εγώ το θεωρώ σαν μία από τις πλατφόρμες τις οποίες χρησιμοποιώ για περιεχόμενο, γιατί συνήθως όποιο series αναπτύσσω σε ένα, όποιο blog series αναπτύσσω έχει το δικό του repo. Μ' αρέσει να υπάρχει και κάτι στο οποίο, πέρα από τη θεωρία που θα μπει κάποιος να διαβάσει κάτι, να μπορεί να το πάρει, να το κατεβάσει τοπικά και να το πειράξει, να παίξει. Τέλεια. Και άρα εκεί, όποιος μπει εκεί πέρα, προφανώς θα μάθει και τα νέα σου, εντάξει, όχι τι έφαγες το μεσημέρι, προφανώς όλα αυτά τα ωραία που μας είπες, και θα έχει δυνατότητα να τρέξει όλη αυτή την πληροφορία σαν αυτή που μοιράστηκες μαζί μας, που αναρτείς συχνά πυκνά στο blog σου. Spotify να κάνεις, Spotify, εκεί θα είναι διαφορά. Έχω ένα music corner μικρό εκεί πέρα με κάποια σαν φαν της μουσικής. Αλλά ναι, θα στείλω παιδιά και... Θα βάλουμε στην περιγραφή όλα τα απαραίτητα links. Όλα. Για να σε βρούνε. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ τα πέρασα εξαιρετικά. Ο Δημήτρης έτσι και έτσι, μου φαίνεται. Τον βλέπω εδώ τη φάτσα του. Είχε ακούσει πολλά και το Σάββατο. Τον βλέπω. Είχε ακούσει πολλά το Σάββατο. Γι' αυτό, όχι. Πιστεύω ότι το ευχαριστεί και πάρα πολύ. Αλλά μην μιλάω γι' αυτό. Χαμογελάς, μάλιστα. Τέτοιος είσαι εσύ. Εσύ, φίλε, έχεις εκεί, ρίζεις εκεί με... Είσαι, ρε παιδί μου, αυτού του κόσμου. Δεν είσαι developer. Αλλά είναι κάτι που το automation γενικά και scripting και τα λοιπά είναι κάτι που το κάνεις πολλά χρόνια. Σωστά. Και το γουστάρεις πολύ κιόλας. Σωστά. Είχα βάλει σε ένα slide το Σάββατο με τρεις λέξεις. Automate. Είναι από τις αγαπημένες μου. Και στο day-to-day μου, αλλά προφανώς μεταφέρεται και στη δουλειά μου. Έτσι, και εγώ, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με είχατε καλεσμένο. Τα έχω δει τα επεισόδια σας, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και αυτό που επιχειρείτε να κάνετε και, όπως είπαμε, να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε τουλάχιστον όσα ξέρουμε και να έρθουμε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο, να μάθουμε και εμείς καινούργια πράγματα και να παίρνουμε feedback, αλλά και να δίνουμε και στον κόσμο όσο δυνατόν γίνεται. Και ελπίζω να βοήθησα και σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά το GitHub και το DevOps που ήταν και η θεματική μας. Εννοείται πως βοήθησε πάρα πολύ και μας άνοιξε και τα δικά μας μάτια, γιατί εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλα προφανώς εδώ. Και γι' αυτό κάτι που επιζητούμε κιόλα είναι να έρθει κόσμος να μαθαίνουμε κι εμείς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να το μοιραζόμαστε με τον κόσμο, δηλαδή είναι και για μας θεμητό το όλο. Ναι, και αυτό που προσπαθούμε γενικά από εδώ να κάνουμε, Χρήστο, είναι ότι πρώτα απ' όλα να μοιράζουμε πράγματα τα οποία κάνουμε στο ελεύθερο μας χρόνο καθημερινά. Ξέρεις, στον επαγγελματικό χώρο και τα λοιπά, να έρχονται άνθρωποι πάλι σαν εσένα να μοιράζονται και αυτοί τα δικά τους views και την εμπειρία τους και τα πράγματα που δουλεύουν και αυτά που καίγονται στον ελεύθερο τους χρόνο ή κάτι την εργασία τους και τα λοιπά, και προφανώς θα περνάμε καλά και όλα αυτά στα ελληνικά, γιατί είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από content, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό που προφανώς, ξέρεις, είτε στη μητρική τους γλώσσα είτε στα αγγλικά, δημιουργούν πάρα πολύ content αναφορικά με και αυτές τις τεχνολογίες που μιλήσαμε σήμερα, αλλά και ευρύτερα IT τεχνολογίες, αλλά εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να το κρατήσουμε όσο μπορούμε έτσι στα ελληνικά,
down to earth και να είναι προσιτό προς όλους. Όσο μπορούμε, δηλαδή σκοπεύεις να πάμε και στα αγγλικά. Όχι, όχι. Όχι. Μπορεί όχι, να φτιάξετε δεύτερο όχι, κανάλι. Να όχι. Είναι... Θα, ένα challenge θα ήταν να μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να τα μεταγλωτήσουμε όλα. Να γίνει σαν μεξικάνικο, ο Sky θα είναι. Κατάλαβε. Μαρία Φακίνα κτλ. Cognitive services, automatic pipeline, το παίρνει το βίντεο, το ταΐζει αυτοματοποιημένα. Έτσι, έτσι. Εγώ ζω για τη μέρα που, ρε παιδί μου, βλέπει εντάξει, ένα public cloud service όπως είναι το Azure. Κάποια μέρα θα μπούμε και θα είναι localized όλα, στα ελληνικά. Ζω για αυτή τη μέρα. Δηλαδή θα ρίξω πολύ γέλιο. Άντε τώρα λες... Εικονικές μηχανές. Δεν ξέρω, στο δεν συνεργάτη, ξέρω αν το ήθελε κανείς αυτό. Στον συνεργάτη πελάτη να του λες πήγαινε εκεί. Α, πού εννοείς στο μενού πορών πάνω αριστερά που να λέει στο resource menu, ξέρεις. Το burger menu, πώς λες το burger menu. Burger menu. Ομάδα έτσι. Πόρων. Ναι, ομάδα πόρων κτλ. Κτλ. Εντάξει. Θα έχει πλάκα. Δεν έτσι. Νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το ότι τα βίντεο είναι στα ελληνικά θεωρώ είναι και πιο προσβάσιμο για το ελληνικό community και ίσως είναι και πιο εύκολο να μπει κάποιος στη διαδικασία του να παρέχει feedback και να μπει σε κάποιο πλαίσιο διαλόγου. Όχι feedback, ανατροφοδότηση, Χρήστο. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε την αρχή ανατροφοδότηση. Όπου άλλο θα πέσει πίσω, πέρα τριλάθηκε. Λοιπόν, τον έστειλα. Μάλιστα. Δημήτρη, για πες πού θα μας βρούνε. Κλείνουμε όπως πάντα την εκπομπή μας με τον γνωστό τρόπο. Πρώτον, στο LinkedIn η σελίδα μας Cloud Technology Tuesdays. Μπορείτε να βρείτε πάντα links για τα επεισόδια, τα νέα μας, αν τυχόν δεν βγάλουμε κανένα επεισόδιο, εκεί σας ενημερώνουμε. Αν μας στείλετε κανένα μηνυματάκι, αν θέλετε να αφήσετε κάπου κάποιο comment, τα παρακολουθούμε όλα. Στο YouTube, Cloud Technology Tuesdays, το κανάλι μας, like, subscribe για να παίρνετε πάντα τις ενημερώσεις όταν το νέο επεισόδιο είναι στον αέρα. Και αφήνω για σένα, Γιώργο, το τελευταίο κομμάτι που είναι το αγαπημένο σου. Το Spotify. Βέβαια. Το Spotify, γιατί προφανώς είναι το Spotify. Με τρόπο, μπορεί να μας... μας βρίσκει ο κόσμος στο Spotify, ψάχνοντας Cloud Technology Tuesdays, να βρει όλα τα επεισόδια του βίντεο podcast μας, το οποίο έχουμε μόνο το audio μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα προφανώς, και μπορείτε να μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή κάνοντας την αγαπημένη σας δραστηριότητα. Είτε δουλεύετε, είτε είστε στο γυμναστήριο και κάνετε κάρντιο, είτε έχετε βγει ραντεβού και θέλετε να ζητάνε την ατμόσφαιρα, μπορείτε να βάλετε και να παίξετε ένα επεισοδιάκι και να μας ακούσετε. Και να ακούσετε για GitHub, για modern workplace και τα λοιπά. Βέβαια το ραντεβού θα πάει στα βράχια, άμα το βάλετε να παίζει εκεί πέρα και λέτε μισό λεπτό αγαπούμε να ακούσω εδώ πέρα για security και DevSecOps. Κάτι λέει ο Χρήστος εδώ περίμενε. Ναι, κάτι, ρε παιδί μου, θα πάει στα βράχια το ραντεβού. Οπότε ναι, εντάξει, επιχειρήστε το, αλλά ναι, εντάξει. Μην μας πάρετε πίσω το like, subscribe μόνο, άμα πάει λάθος το ραντεβού, εντάξει, αφήστε το εκεί πέρα. Αυτό. Νομίζω είπα πολλά. Επίτηδε το κάνει Δημήτρη κάθε φορά. Γιατί... Μα ναι, ρε φίλε, μα τρελαίνομαι. Τόσο ωραία που το περιγράφει, ρε, εσύ είναι κρίμα να το πω εγώ. Εγώ δεν το πω ποτέ όσο ωραία το λες εσύ. Έμα, έτσι είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, καλό βράδυ. Γεια σου, Χριστό. Γεια σε όλους. Γεια σας.